Σπάρτης με αρκετές αλλαγές, με δύο 18χρονους στην ενδεκάδα, τον Τζολάκη στο τέρμα και τον Σουρλί στη μεσαία γραμμή. Δεξιά στην άμυνα είναι ο Ντρέγκερ, ο Ρέαμτσουκ, αριστερά ο Ιμβιλά είναι σήμερα παρτενέρ του Σεμέδο, ο Σουρλί με το Σίλβα στα αμυντικά χαφ, ο Βρουσάη αριστερά, ο Ραντζέλοβιτς δεξιά και ο Βαλμπουενά πίσω από τον Κάιπερς που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αναπληρωματική για τον Ολυμπιακό είναι ο Ζωζέ Σάουν, ο πληρωματικός τερματοφύλακας, και οι υπόλοιποι ο Καμαρά, ο Μπουχαλάκης, ο Φορτούνης, ο Χασάν, ο Λαραμπή, ο Ανδρούτσος, ο Μπρούμα και ο νεαρός, ο 17χρονος αμυντικός, ο Αλέξης Καλογερόπουλος. Ισραηλινός είναι ο ρέφερη της σημερινής αναμέτρησης, είναι ο Ρόι Ραϊνσράιμπερ, αν το λέω σωστά το όνομά του, ο Νταβίτ Μπιτόν. Εσύ το λες σωστά, Αλέξη μου, και εγώ χαίρομαι που ποτέ δεν χρειάστηκε, λόγω του ότι ήμουν σε άδεια, να αναφέρω αυτό το όνομα στον αέρα. Ο Σιμών βοηθός επίσης, τέταρτος ο Περάκης και ο Γκρίνφιλτ, και αυτός από το Ισραήλ είναι στο VAR. Ο Τιάγκο Σίλβα στον Σεμέδο σε αυτές τις πρώτες επαφές της μπάλας, το παιχνίδι είναι ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, αρκετά καλή θερμοκρασία, ιδανικές οι καιρικές συνθήκες, ένα τακουνάκι του Σάκητς, ο Γκάμα γίνεται κάτοχος της μπάλας και ελευθερώνει ωραία για τον Τζέγκο. Ο Τζέγκο στο Δελιζής, αυτός θα ξεφορτωθεί την μπάλα, στέλνοντάς την σε ένα χώρο που την κάνει διεκδικήσει ο Μαντσίνη, μπαίνει ανάμεσα από τους κεντρικούς αμυντικούς, περνάει, αλλά τελευταία στιγμή ο Ρέαμτσουκ είναι αυτός που κάνει την καθοριστική προβολή. Ήταν πολύ κακή η μεταβίβαση, ένα βίαστο λάθος από τον Τιάγκο Σίλβα. Εποφελήθηκε αμέσως ο πανέξυπνος Μαντσίνη, χώθηκε ανάμεσα από τον Ρέαμτσουκ και τον Σεμέδο, αλλά τον πρόλαβε ο Ουκρανός τελευταία, ο Μολδαβός, τελευταία στιγμή και έκοψε πριν ετοιμαστεί να μπει στην περιοχή για να πλασάρει. bwin Sport FM στους 94. Ένα σόλο του Ντρέγκερ, ο οποίος έκανε το ανέβασμα, έφτασε μέχρι την περιοχή, γύρισε παράλληλα από την παρέμβαση του Κουέστε, μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Ισπανού Θεωρθέλα και επέστρεψε στην αγκαλιά του. Σε ένα μάτς που ξεκινήσει με την μπάλα πάνω κάτω, με ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, με τον Ρατζέλοβιτς να βγαίνει από τα δεξιά και να κάνει μια σέντρα, σε ένα χώρο που έξω από την περιοχή θα υποδεχτεί την μπάλα ο Βρουσάη. Θα του την αποσπάσει ο Σάσα, ο Μαντσίνη θα αποφύγει το Ρέαμτσουκ, δεν θα μπορέσει να τον τραβήξει από τη φανέλα για να τον ρίξει κάτω. Θα κρατήσει την μπάλα ο Αργεντίνος, θα έρθει να τον ρίξει κάτω τώρα ο νεαρός ο Σουρλής, κάνοντας το φάουλο ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δύο φάσεις λοιπόν, γρήγορα στο παιχνίδι, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο Άρης γρήγορα στο δεύτερο λεπτό παραλίγο ο Μαντσίνη να επωφεληθεί του λάθους του Τιάγκο Σίλβα, τον πρόλαβε ο Ρέαμτσουκ και στην αμέσως επόμενη φάση ο Ντρέγκερ ήταν αυτός που έκανε την επικίνδυνη επέλαση από τα δεξιά. Τώρα ο Σίλβα, Βαλμπουενά, Σουρλής, Βρουσάη, κακή πάσα του Μάριου Βρουσάη, Μπελταλουάν στο Σούντγκρεν. Σούντγκρεν, Μάνος, δεν θα κάνει καλή υποδοχή. Από τις κόντρες θα υποφεληθεί ο Σάσα, όπως θα κάνει και αυτός όμως λάθος. Κάιπερς, Ρατζέλοβιτς, κοβεί ο Τζέκο πάρα πολύ ωραία και χωρίς φάουλ. Και ο Μπερτόγλιο γίνεται κάτοχος της μπάλας, έχει αριστερά την επιλογή του Γκάμα. Εκεί πηγαίνει η μπάλα. Ο Γκάμα έχει χώρο από τα αριστερά, θα κάνει τη σέντρα. Ο Ιμβιλά πρώτου Μάνου με το κεφάλι θα κόψει. Σωστή τοποθέτηση από τον Ιμβιλά που παίζει σήμερα κεντρικός αμυντικός δίπλα στον Σεμέδο. Εδώ λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Και ο Ολυμπιακός σε μια νέα επίθεση. Ρατζέλοβιτς. Ο Κάιπερς συνέζει το συγγνώμη, δεν ανέβηκε όμως ο Ρατζέλοβιτς να του δώσει μια βοήθεια. Η μπάλα χάθηκε για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Κατοχή για τους γηπεδούχους και πάλι με τον Γιώργο Δελιζήση. Να δίνει στον Τζέγκο και από εκεί η μπάλα στον Γιώχαν Μπεναλουάν. Σούντγκρεν. Σάσα. Μαντσίνη. Πολύ δραστηριός μέχρι στιγμής. Ο Σάσα. Ο Γκάμα τώρα στον άξονα. Αποφεύγει ωραία με προσποίηση τον Ντρέγκερ. Αλλά είναι πολύ κακή η κάθετη πάσα. Έκανε αντίθετη κίνηση ο Μάνος. Και την μπάλα έφτασε εύκολα στον νεαρό τον Τζολάκη. Το next big thing όπως λένε οι ειδικοί. Στη θέση του τερματοφύλακα ο πιτσιρικάς. Που κάνει την έκτη του φετινή εμφάνιση. Για το Σουρλί είναι η πρώτη φορά βασικός, ο 18χρονος, ο μικρός, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Ο Ιμβιλά της προσποίησης, κρατά την μπάλα. Τώρα πάει και παίρνει την μπάλα στον άξονα ο Σίλβα. Θέλει να παίξει κάθετα, αλλά είναι κακή η πάσα του. Ξανακερδίζει, πετάει σε ένα χώρο που ο Μπεναλουάν θα
βάλει πρώτο στο σώμα του, θα κερδίσει. Ο Σουγκτενορέ ελευθερώνεται από το μαρκάρισμα του Κάιπερς, αλλά είναι κακή η πάσα του Μπεναλουάν. Ο Σουρλί στο χώρο του κέντρου και λίγο προς τα αριστερά, κλείνεται, πιέζεται, τη χάνει από τον Σάσα Μπερτόγλιο. Ο Σάσα ηρεμία συνιστά, με τη συμπλήρωση του πέμπτου λεπτού, μπήκαμε στο έκτο, ο Λούκα Σάσα για να ξεκινήσει, κτίζοντάς τη από πίσω μια νέα επίθεση, ο Άρης με τον Τζέγκο να γίνεται κάτοχος της μπάλας, ο Σάσα και πάλι ο Αυστραλός στον Δελιζήσι. Ο Δελιζήσις ανεβαίνει αρκετά ψηλά, ξανά ο Τζέγκο. Κάνει κίνηση ο Σάκητς, τον βλέπει, δεν μπορεί να κάνει καλή άμυνα ο Ραντζέλοβιτς. Τελικά λόγω της ταχύτητάς του προλαβαίνει, αλλά όχι, τελικά δεν προλαβαίνει το κόρνερ. Με την υπόδειξη και του βοηθού η μπάλα είναι κόρνερ για τον Άρη, το πρώτο από τα αριστερά. Ο Μπρούνο Γκάμα πηγαίνει να το εκτελέσει στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ στατική φάση για τους γηπεδούχους με τον Πορτογάλο. Πηγαίνει κοντά του και ο Μπερτόγλιο. Τον διώχνει ο Γκάμα. Στο πρώτο δοκάρι εκτελεί. Βγαίνει άμυνα. Βαλμπουενά υποδέχεται. Πιέζεται από το Μαντσίνι. Κρατάει την μπάλα. Είναι πολύ καλός χειριστής. Δίνει τον Τζολάκι. Αυτός με τα πόδια σε ένα χώρο Ποσάκιτς θα πάρει μια κεφαλιά. Πάνω όμως τον Σουρλί και προσπαθεί τώρα με τέσσερις παίκτες να βγάλει κόντρα επίθεση ο Ολυμπιακός. Ανοίγεται αριστερά ο Ρέαμτσουκ, εκεί θα πάει μπάλα. Έχουν επιστρέψει τώρα σιγά σιγά και οι υπόλοιποι παίκτες του Άρη. Βαλμπουενά, κρατάει την μπάλα ο Γάλλος, αρχηγός σήμερα του Ολυμπιακού. Μπάλα στο Σουρλί. Σουρλής στο Σεμέδο που έχει ανέβει πολύ ψηλά. Τιάγο Σίλβα, Ντρέγκερ. Σίλβα και πάλι ο Ντρέγκερ. Σάκητς θα του βάλει την κόντρα, θα αποφύγει και το Ραντζέλοβιτς και θα πάρει το φάουλ από τον Λάζαρ Ραντζέλοβιτς. Ωραία η ενέργεια εδώ του Αυστριακού που παίζει και σήμερα με ανάποδο πόδι. bwin Sport FM. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, καθώς στην προηγούμενη εκτέλεση υπήρχε διπλό χτύπημα, διπλή επαφή του Γκάμα. Αυτό έδειξε ο Ισραηλινός και στέλνει το Βαλμπουενά στην στατική φάση για τον Ολυμπιακό. Ωραία εκτελεσμένο, αλλά σαν προπόνηση για τον πανύψηλο Κουέστα που βλέπει την κίνηση του Μαντσίνη, του περνάει εκπληκτικά την μπάλα, φοβερή αυτή η πάσα τώρα του Κουέστα. Ο Μαντσίνη έχει γυρίσει ο Ντρέγκερ, κάνει την τρίπλα. Και το σούτ με το αριστερό στην αγκαλιά του Τζολάκη ήταν αδύναμο. Το σούτ ακόμη μια τελική για τον Άρη στο 8. Φάση που ξεκίνησε από το καταπληκτικό, την καταπληκτική μεταβίβαση του Κουέστα. Φάλλον τώρα που κάνει ο Σάκητς πάνω στον Ραντζέλοβιτς που του έσκασε την τρίπλα και ο Αυστριακός τον έριξε κάτω κάνοντας φάουλ. Κουέστα είδε γρήγορα την κίνηση του Μαντσίνη. Του πέταξε την μπάλα, αυτός μπήκε στην περιοχή, αλλά τον έκλεισε ο Ντρέγκερ και δεν του έδωσε την δυνατότητα να δει όλο το πλάτος της εστίας. Στην κλειστή γωνία του Τζολάκη εκτέλεσε, ο νεαρός τερματοφύλακας μπλόκαρε την μπάλα. Και τώρα ο Βαλμπουενά, ο Έστα θα βγει, θα μαζέψει, αλλά θα κερδίσει και το φάουλ και μάλιστα είναι πεσμένος στο χόρτο και αυτός και ο παίκτης με τον οποίο συγκρούστηκε, τον Κάιπερς, πεσμένοι στο χορτάρι και οι δύο από την δυνατή διεκδίκηση στον αέρα. Κουέστα σηκώθηκε, ο Κάιπερς είναι πεσμένος ακόμη στον αγωνιστικό χώρο. 9 λεπτά παιχνιδιού στη Θεσσαλονίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δίχως σκορ ο Άρης με τον Ολυμπιακό, 51ο παιχνίδι φέτος της σεζόν για τους Ερυθρόλευκους. Σηκώνεται και ο Κάιπερς και το μάτς θα συνεχιστεί με τον Χούλιαν Κουέστα στην επαναφορά. Κοντινή πάσα στον Τζέγκο. Κουέστα και πάλι. Πιέζει ο Βαλμπουενά. Κουέστα με τα πόδια ψάχνει τον Μαντσίνη. Ωραία, ψυχ, θα πάρει μια κεφαλιά. Μπερτόλιο θέλει να κατεβάσει. Και παίρνει την μπάλα από τον Σίλβα, ο οποίος τον τραβάει από την φανέλα. Από πίσω μαρκάρισμα. Εδώ είναι και μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα. Από τον Τιάγο Σίλβα.
Δεν ξέρω αν θα τη δείξει, θα του κάνει παρατηρήσεις ο Ισραηλινός. Αλλά παιδιά, δεν θα πω το όνομά του ξανά. Ράιν Σράιμπερ, ναι, αυτός. Είπες ότι δεν το έκανες, τελικά το έκανες. Δικαιώθηκες. Δικαιώθηκα, έβγε. Ο Σάσα στον Σούντγκρεν. Έχει πάει ο Μπερτόλιο στην τρύπα, του παίρνει την μπάλα ο Μαντσίνη, ωραία στο Σάσα που κινείται μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, γυρίζει, ο Μάνος εξεπαθεί στο Τζολάκη, την μπάλα περνάει τη γραμμή, έρχεται ξανά ο Μάνος, ο Μπερτόλιο δεν μπορεί, η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή, απίστευτη ευκαιρία για τον Άρη στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, από τη φοβερή συνεργασία από τα δεξιά των παικτών του Άρη. Πάτησε για μια ακόμη φορά περιοχή ο Σάσα και δεν ξέρω, διαμαρτυρίες για τον στον βοηθό, για το αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή. Θα το τσεκάρει και το VAR προφανώς. Το 10ο λεπτό πρέπει να έχει περάσει, το θέμα να έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα. Περιμένουμε τώρα και εμείς το πλάνο που θα δείξει στο replay. Να δούμε αν από την πολύ ωραία, πάντως ήταν πολύ ωραίο γκολ, αν μετρήσει, γιατί ήταν φοβερή η συνεργασία των παικτών του Άρη. Καταρχάς είναι πολύ ωραία η απόκριση του Τζολάκη σε πρώτη φάση. Ναι, ναι. Να δούμε. Νομίζω ότι πέρασε. Νομίζω πέρασε. Περιμένουμε και το τσεκάρισμα της φάσης στο ΒΑΡ. Ναι, στο πρώτο πλάνο που βλέπουμε νομίζω ότι έχει περάσει. Στο μεταξύ να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή να δώσουμε τα τελικά από τα play-off της Super League 2. Λοιπόν, έχουμε Χανιά Ιωνικός 1-0, Διαγόρας Ρόδου Ξάνθη 0-1 και Λεβαδιακός Εργοτέλης 0-1. Φωτιά. Μικρόφωνο και πάλι σε εσένα, Άλεξ. Εδώ στην Θεσσαλονίκη νομίζω ότι τον κολοϊκά θα μετρήσει. Απλά περιμένουμε το τυπικό OK από το VAR. Ξέρω αν εσείς βλέπετε κάτι περισσότερο. Περιμένουμε και ένα ακόμα πλάνο. Γιατί εγώ δεν έχω και μόνο τώρα. Όχι, μόνο το δωματιάκι βλέπουμε αυτή. Τώρα βλέπουμε το δωματιάκι. Πριν στο πλάνο που έδειξε από που ήταν από το πλάι, φάνηκε σαν να έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα. Αλλά περιμένουμε, γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε φάσεις τέτοιες που παίζουν ρόλο ακόμα και τα εκατοστά. Καλά, προφανώς. Αν είχαμε και το goal line technology, θα ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, εδώ κάναμε αμά να βάλουμε την γραμμή του offside. Τώρα θες και goal line technology αμέσως. Κάνε λίγο υπομονή. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο παιδί. Μπράβο. Αν κάτι. Μπράβο. Αν για κάτι. Πώς το λέμε, μπορούμε να πούμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ότι ψάχνουμε το καλύτερο. Για να δούμε. Αναμονή. Να πούμε πάντως ότι με τα αποτελέσματα που ήρθαν στα παιχνίδια του Super League 2 γίνεται ο κακός χαμός στη βαθμολογία. Ιωνικός έμεινε στους 47, Λεβαδιακός επίσης έμεινε στους 44, όχι επίσης. Η Ξάνθη ανέβηκε στους 45 και στους 42 ο Εργοτέλης. Δηλαδή σε απόσταση 5 βαθμών πλέον συνοστίζονται 4 ομάδες. Και έχει και δρόμο ακόμα. Έτσι, και περιμένουμε το πόρισμα από το ΒΑΡ για το αν θα μετρήσει αυτό το γκολ του Άρη. Άρα, πολύ περίμενε. Περιμένουμε πάντως. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο καθαρή φάση όσο μας φάνηκε εμάς το replay, ναι. Για να το βλέπουν και να το ξαναβλέπουν, ναι, συνέχεια, έτσι. Ναι. Αυτός δεν πρέπει να πάρει το δίκιο ο ίδιος, άμα είναι... Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Στη δικαιοδοσία του είναι, άμα θέλει. Είναι και... Φαντάζομαι ότι σε φάσεις σαν αυτές που δεν εξετάζουμε, ρε παιδί μου, αν είναι πέναλτι ή όχι. Και δεν υπάρχει goal line technology, ναι, για να παίξουμε με τα χιλιοστά και να είμαστε σίγουροι. Δεν είναι απαραίτητο να πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, πάντως έχουν περάσει καν 3 λεπτό ήδη. Γκολ είναι. Είναι 1-0 για τον Άρη. Από το 10ο λεπτό και το 7ο φετινό γκολ του Δημήτρη Μάνου. Ο Άρης ανοίγει το σκορ με τον επιθετικό του Άρη, που ήρθε στην Θεσσαλονίκη το περασμένο καλοκαίρι να είναι μια εναλλακτική επιλογή του Λόπεθ. Παρ' όλα αυτά έχει καταστεί βασικός στα περισσότερα μάτια της σεζόν, ακόμη και από τον ερχόμενο του Μήτρογλου το Γενάρη και μετά, και βρίσκει το 7ο φετινό του τέρμα σε όλες τις διοργανώσεις με τον Δημήτρη Μάνου να κάνει τελικά και σήμερα την δουλειά του. Ένα τίμιο επιθετικό θα το χαρακτήριζα εγώ, τον Μάνο. Που δεν ήταν και σίγουρο θα ξεκινούσε σήμερα βασικός, ε. Ναι, γιατί είχε χάσει αρκετές προπονήσεις. Μας είχε χάσει όλη την πρώτη εβδομάδα της διακοπής, της μήνυα αυτής διακοπής. Μόλις προχθές έκανε την πρώτη του προπόνηση.
τα χρειάζεται το και το ιατρικό team, έδωσε και ο ίδιος τον προπονητή του, τον περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή και το ξεκίνησε και να που σκοράρει κιόλας. Ο Μάνος, αν εξαιρέσει το διάστημα στον Ολυμπιακό που και εκεί πέτυχε 2-3 καθοριστικά γκολ, νομίζω σε όλες τις άλλες ομάδες που αγωνίστηκε ήταν αρκετά αποδοτικός. Ναι. Στον Όφη ειδικά έκανε μια καταπληκτική σεζόν. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ρέαμ, του ξένα μάτς που έχει πολύ καλό ρυθμό πάντως. Δύο ομάδες οι οποίες παίζουν καλό ποδόσφαιρο, ούτως ή άλλως είναι από τις δύο καλύτερες ομάδες. Κατά τεκμήριο ίσως οι δύο που παίζουν και το καλύτερο ποδόσφαιρο φέτος στην Ελληνική Λίγκα. Εδώ τώρα ο Τζολάκης δεν διώχνει καλά. Ο Σάσα, ο Γκάμα, ο Μαντσίνης ζητάει την μπάλα δεξιά. Επιλέγει το Σούντγκρεν το Σουηδό. Τώρα πάει την μπάλα ο Μαντσίνη. Ο Σούντγκρεν. Μαντσίνη. Ο Γκάμα. Πρώτος ο Εμβιλά. Πρώτου Πορτογάλου. Δεν θα παραχωρήσει το πλάιο γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside από τον βοηθό, τον πρώτο, τον κύριο Πιτών. Στο 16ο λεπτό είμαστε, βέβαια για περίπου 3,5 λεπτά περιμέναμε την δημιουργία του VAR για το γκολ του Μάνου. Οπότε θα έχουμε και τις καθυστερήσεις στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντρέγκερ τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Τιάγο Σίλβα συμπαίκτης με τον Μπεναλουάν στην Νότιχαμ. Τζέγκο φάουλ πάνω στον Βαλμπουενά. Ο Σεμέδο στον Εμβιλά. Ο Σουρλής. Τώρα ο Ρέαμτσουκ. Βρουσάη. Ο Σουρλής. Ο Εμβιλά. Στον Ρούμπεν Σεμέδο. Φορβάρης είναι στο μισό γήπεδο και περιμένει. Ο Μοχάμεντ Ντρέγκερ στον Σεμέδο και πάλι. Αυτός για τον Σουρλή έχει μέτρα ελεύθερα να διανύσει ο νεαρός. Μαντσίνη πάει πάνω του, τον πιέζει, τον αγκάζει να γυρίσει πιο πίσω. Ο Εμβιλά στον Σεμέδο. Ανεβαίνει ο Σεμέδο αρκετά μέτρα. Κάνει μια πάσα στον Βαλμπουενά, ο Ντρέγκερ. Γλιστράει ο Γκάμα. Ρίχνει κάτω και τον Τρέγκερ άθελά του. Σίλβα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Ολυμπιακό. Η κάθετη ωραία για τον Ραντζέλοβιτς. Βλέπει το ανέβασμα του Τρέγκερ. Του περνάει την μπάλα. Η σέντρα από τα δεξιά. Μπεναλουάν πρώτου Κάιπερς παραχωρεί το πλάγιο. Από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Από την ωραία συνεργασία των δύο παικτών που καλύπτουν τη δεξιά πτέρυγα του Ολυμπιακού σήμερα. Ο Τρέγκερ στο πλάγιο. Ο Βαλμπουενά. Πατάει την μπάλα πιστικά το ο Γάλλος. Ο Γκάμα, ο Μάνος, κλείνεται, γυρίζει προς τα πίσω. Αλλά κερδίζει ένα πλάγιο. Ήταν το καλύτερο που μπορούσε να πάρει ο επιθετικός και σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής, ο Δημήτρης Μάνος. Από τα αριστερά το πλάγιο αυτό για τον γηπεδούχο Άρη με τον Σάκητς. Κόβεται εύκολα η πάσα του Σάκητς. Μπαλμπουενά. Ο Ολυμπιακός παίζει γενικά πάρα πολύ από τα δεξιά σε αυτό το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης. Ο Βρουσάη. Ο Βαλμπουενά. Έξω από την περιοχή όλα αυτά και από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Περιμένει το ανέβασμα του Ντρέγκερ. Κόβει ο Σάσα και πετάει την μπάλα μπροστά για Μάνο. Και σε Μέδο διεκδικήσει μην μπάλα. Σε Μέδο καλύτερα τοποθετημένος. Και πάλι ο Ολυμπιακός θα κτίσει μια επίθεση. Με τον Εμβιλά. Ωραία η πάσα περνάει. Δεν υπάρχει offside. Το Κάιπερς αποφεύγει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Του Άρη πλασάρει. Η μπάλα πάει στο δοκάρι και την απομακρύνει ο Σούντγκρεν πάνω στην γραμμή. Φοβερή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 19. Ο Ντρέγκερ τώρα από τα δεξιά, νέα σέντρα, ο Δελιζήσης διώχνει. Κοιμήθηκε η άμυνα του Άρη στην πάσα αυτή στον Κάιπερς. Δεν πρέπει να έχει περάσει την γραμμή, γιατί λέει παίζεται ο διαιτητής, ο Ισραηλινός. Η φάση αυτή στο 10 είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Στο αριστερό δοκάρι η μπάλα χτύπησε του Κουέστα και την έδιωξε μετά ο Σούντγκρεν. Ωραίο παιχνίδι πάντως, ανοιχτό και από τις δύο ομάδες. Προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες του με
κάποια παλαμάκια εκεί ενθάρρυνσης ο Μάντζιος, όρθιος μπροστά από τον πάγκο. Λάθος και πάλι παραλίγο να το εκμεταλλευτεί ο Μάνος. Η μπάλα φτάνει στον Γκάμα. Ο Γκάμα στον Μάνο. Μάνος κλείνεται και χάνει την μπάλα από τον Σεμέδο. Είχε και μια επιλογή του Μπερτόλιο δεξιά, δεν τον είδε, δεν λειτουργήσε γρήγορα. Το έκλεψαν, το απέσπασαν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βαλμπουενά ανεβαίνει και πάλι γρήγορα από τη δεξιά πτέρυγα. Ο Ρατζέλοβιτς είναι. Ωραία, αποφεύγει δύο παίκτες με μια πάσα στο Βαλμπουενά. Αυτός μέσα στην περιοχή, θα να παίξει το 1-2 με τον Κάιπερς. Ωραία, εκεί ο έμπειρος Μπεναλόν βάζει το σώμα του και αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 21 είμαστε. Πεσμένος ποδοσφαιριστής, τώρα είναι ο Δελιζήσης στο χορτό. Αλλά θα σηκωθεί. bwin Sport FM στους 9. Που προηγήθηκε με το δοκάρι του Ολυμπιακού, δεν έχει περάσει σε καμία περίπτωση την μπάλα τη γραμμή. Για γκολ πάντως πήγαινε να δεν υπήρχε. Για γκολ τα έχει κάνει όλα τέλεια ο Κάιπερς. Έτσι τον έχει πουλήσει που λέμε λίγο η μπάλα. Για μερικά εκατοστά πιο μέσα, αν πήγαινε, θα ήταν γκολ. Έχει το σωστό φάλκιο η μπάλα και πάει προς τα μέσα. Ναι, εντάξει. Ναι, τώρα εδώ δεν μπορεί να του πει τίποτα. Τώρα ότι δεν το έκανε καλά. Είναι αρκετά πλάγια, από αρκετά πλάγια θέση το πλασέ. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή, Άλεξ. Ναι. Δεύτερο δοκάρι για τον Ολυμπιακό είχε με τον Τρέγκερ, θυμίζω στο τρίτο λεπτό. Αυτή βέβαια ήταν κλασική ευκαιρία. Ο Μπεναλουάν στον Δελιζήση. Ξανά ο Μπεναλουάν. Σάσα. Μπάλα περνάει τη γραμμή. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Ρέαπτσουκ. Μολδαβός ψάχνει μια επιλογή. Επιλέγει τον Τιάγο Σίλβα και αυτός τον Εμβιλά. Εμβιλά δεν πιέζεται από κάποιον παίκτη του Άρη. Δίνει στον Σεμέδο, από εκεί ο Σίλβα. Ο Σεμέδο και πάλι στον Εμβιλά. Μπιακούς δεν έχει καθόλου επιλογές πλην του νεαρού Καλογερόπουλου στον πάγκο, στα στόπερ. Καθώς λείπει και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, λείπει και ο Μπάλι, λείπει και ο Παπασταθόπουλος. Ο Σεμέδο στον Εμβιλά. Βαλμπουενά, τον πιέζει ο Σάσα, φάουλ του Βραζιλιάνου στο χώρο του κέντρου. Τα μισά του πρώτου ημιχρόνου είμαστε, 1-0 από το 10ο λεπτό και τον γκολ του Μάνου για τον Ολυμπιακό, από την πολύ ωραία συνεργασία από τη δεξιά πλευρά. Πάτησε περιοχή ο Σάσα, ακριβώς επιθετικός, σέρβιρε στο Μάνο και αυτός με το πλασέ του έχει διαμορφώσει αυτό το 1-0. Και πάλι από τα δεξιά με τον Τρέγκερ, αυτή τη φορά τον κόβει ο Γκάμα. Θέλει να τον αποφύγει, κερδίζει ένα πλάγιο ο Πορτογάλος. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Σάκητς. Δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Τώρα επιλέγει τον Μπερτόγλιο, ο οποίος τους μπρόχνει όμως τον Σουρλί για να γίνει κάτοχος της μπάλας. Το βλέπει ο Ισραηλινός, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Πάει και πάλι ο Βαλμπουενά για να το εκτελέσει και να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Κουέστα για μια ακόμη στημένη μπάλα των φιλοξενούμενων από τα πόδια του Γάλλου αρχηγού του. Ωραίο χτύπημα και πάλι με το δεξί. Ο Σάκητς διώχνει, ο Εμβιλά υποδέχεται, αλλά κάνει κακή πάσα. Δεν μπορεί όμως ο Μαντσίνη να γίνει κάτοχος. Ο Σίλβα ξανά στο Βαλμπουενά από τα δεξιά. Παρμάς το Ρατζέλοβιτς με στην περιοχή. Η νέα σέντρα διώχνει ο Μπερτόγλιο, Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει. Σουρλής στο Ρέαμτσουκ. Σίλβα. Σουρλής ανοίγει στο Ρέαμτσουκ από τα αριστερά. Τον κλείνει ο Σουτγκρέν, ο Βαλμπουενά, ο Ρέαμτσουκ, ο Σουρλής. Σε αυτές τις κοντινές πάσες των παικτών του Ολυμπιακού. Σίλβα. Σουρλής. Ο Σίλβα ανοίγει τώρα από την άλλη πλευρά στον Εμβιλά. Ο Κάιπερς πολύ μακριά από την περιοχή. Ο Ντρέγκερ από πολύ μακριά στον Τζολάκι. Αυτό στο Σεμέδο. Βαλμπουενά. Ωραία η πάσα του για τον Ρατζέλοβιτς από τα δεξιά και πάλι ο Ολυμπιακός
Σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο, Δελιζής με το κεφάλι. Σε ένα χώρο θα προλάβει ο Σάκητς, θα πετάξει μπροστά για τον Μάνο. Ο Μάνος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, μάλλον ανοίγει το κοντρόλ, έρχεται ο Σεμέδο. Φάουλ από τον Πορτογάλο πάνω στον Μάνο. Πήγε κοντά του και ο Ισραηλινός. Τα αριστερά είναι αυτό το φάουλ για μια σέντρα προς την, για μέσα προς την περιοχή. Είναι σε καλό σημείο από τα αριστερά. Είναι ο Γκάμα και ο Μπερτόγλιο πάνω από την μπάλα. Κάτι συνεννοούνται οι δυο τους για το φάουλ αυτό στο 26 για τον Άρη. Φεύγει ο Μπερτόγλιο, μένει και πάλι ο Μπρούνο Γκάμα πάνω από την μπάλα. Με πολλά φάλτσα η μπάλα περνάει τελευταία στιγμή. Ο Κάιπερς με υπερένταση βάζει το πόδι του εκεί και διώχνει. Σαν κεντρικός αμυντικός, πολύ ωραία η απομάκρυση από τον Κάιπερς. Γκάμα, Μαντσίνι, Σάσα. Πήγε να παίξει ξανά με τη μία για τον Γκάμα. Με την παρέμβαση του Τζέγκο η μπάλα φτάνει στον Γκάμα, αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside. Σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό και πάλι, υπόδειξη για offside. Στο 27 έχουμε φτάσει 1-0, προηγείται ο Άρης με τον γκολ του Μάνου από το 10ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι που έχει τις ευκαιρίες του, έχει τα δύο δοκάρια του Ολυμπιακού, έχει καλό ρυθμό, ελεύθερα παίζουν δύο ομάδες. Σίλβα, ωραίο τακουνάκι για τον Σουρλή. Κόβει την πάσα του για τον Βαλμπουενά ο Μαντσίνι. Μπεναλουάν στον Γκάμα. Γκάμα με τη μία πήγε να παίξει για τον Μαντσίνι. Κόβει ο Εμβιλά για τον Βρουσάη. Ο Σουρλής για τον Εμβιλά, ο οποίος παίζει με τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την κατοχή της μπάλας στα τελευταία λεπτά. Ο Βαλμπουενά στον Βρουσάη από τα αριστερά του δίνει και ένα στήριγμα ο Ρέαμτσουκ. Εκεί πήγαινε η μπάλα. Ο Ρέαμτσουκ υπό την πίεση του Μαντσίνι γυρίζει. Μπάλα φτάνει στον Ρατζέλοβιτς, θα κάνει το σούτ, θα πει στα πόδια του με υπερένταση ο Σάσα και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Καθώς εκεί δεν βγήκαν τα μαρκαρίσματα, η μπαλά έσκασε μπροστά στον Ρατζέλοβιτς, ο οποίος σούταρε, έβαλε την κόντρα ο Βραζιλιάνος και το κόρνερ είναι για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά και πάλι με εκτελεστή τον Βαλμπουενά. Εκτελεί ο Γάλλος. Ο Σάκητς θα πάρει μια κεφαλιά, αλλά θα βρει και λίγο στο διαιτητή. Φάουλ του Εμβιλά, λέει ο διαιτητής. Η μπάλα είναι για τους παίκτες του Άρη. Με τον Κουέστα. Μετά από αρκετή ώρα έτσι πέφτει λίγο ο ρυθμός της αναμέτρησης. Ο Μπεναλουάν ψάχνει μια επιλογή. Α, θα δώσει την μπάλα στους παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί την μπάλα βρήκε στον διαιτητή προηγουμένως. Γι' αυτό την επιστρέφουν τώρα οι παίκτες του Άρη. Εμβιλά στο Σίλβα. Άλεξ, το σύνθημα που ακούμε από πίσω είναι στο ρυθμό του για να σε συναντήσω, ε? Ναι. Καλά, το ακούμε. Ναι. Μερακλείδικο. Ναι, είναι τα μεγάφωνα, παίζει. Καλά, ναι. Ο Σάκητς από τα αριστερά, με επιθετικό φάουλ η δεύτερη τρίπλα, πάνω στον Τρέγκερ, σύμφωνα με τον Ισραηλινό. Σταματάει αυτή η επιθετική προσπάθεια που προσπάθησε να βγάλει ο Άρης από τα αριστερά. Στο 29 της αναμέτρησης, λίγο να συμπληρώσουμε το μισάωρο. Ο Σουρλής για τον Ρέαμτσουκ. Ρέαμτσουκ και πάλι στο νεαρό. Βρουσάη. Πιέζεται από το Σάσα, γυρίζει προς τα πίσω στον Εμβιλά. Εμβιλά στο Σεμέδο. Σεμέδο στον Τρέγκερ. Τρέγκερ και πάλι στον Σεμέδο. Ο Εμβιλά στον Ρέαμτσουκ.
από μακριά ο Σουρλή στον Τζολάκη και αυτός με τα πόδια στον Εμβιλά. Σεμέδο. Ο Βαλμπουενά στον άξονα με τον Τζέγκο. Η πάσα του δεν είναι καλή για τον Σουρλή. Προλαβαίνει ο νεαρός όμως και πασάρει στον Ρέαμτσουκ. Ο Τζέγκο πρώτου Βρουσάη με φάουλ του Αυστραλού πάνω στον Βρουσάη. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρέφερ. Και πάλι στατική φάση για τον Ολυμπιακό. Με τον Ματιέ Βαλμπουενά πάνω από την μπάλα και τον Μαντσίνη να τον εμποδίζει, να τον παρενοχλεί. Ανεβάζει και τον Σεμέδο για να στείλει την μπάλα και πάλι προς την περιοχή. Ο Γάλλος σε μια ακόμη στατική φάση. Θα πλέγει τελικά την κοντινή πάσα για το Σουρλί. Ξανά ο Βαλμπουενά. Μαντσίνη πρώτου Ρέαμτσουκ σε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Μαντσίνη από τους πιο δραστήριους παίκτες του Άρης. Αυτό το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης. Είμαστε και στο 31. Και ο Ρέαμτσουκ στο πλάγιο από τα αριστερά. Βαλμπουενά κρατάει πάνω στη γραμμή. Δίνει στο Ρέαμτσουκ. Δεν μπορεί ο Βρουσάη, διώχνει ο Σούντγκρεν. Η μπάλα φτάνει στον Σεμέδο που εκεί δεν πιέζεται από κάποιον παίκτη του, αν δεν ελέγχει εύκολα. Δεν υπάρχει φάουλ, παίζεται λέει ο διαιτητής. Και τώρα ο Γκάμα από τον άξονα. Ο Τζέγκο ανεβάζει τον Μπερτόλιο από τα αριστερά. Μπερτόλιο στον Γκάμα, από τα αριστερά ο Γκάμα. Η παρέμβαση του Εμβιλά, κόρνερ για τον Άρη. Από τα αριστερά με την προσπάθεια αυτή που προσπάθησαν να βγάλουν ο Μπερτόλιο με τον Γκάμα. Έπεσε ο Εμβιλά στα πόδια του Μπρούνο Γκάμα και παραχώρησε το κόρνερ. Ο Πορτογάλος θα πάει να το εκτελέσει στο 32. Το σκηνικό μεταφέρεται τώρα στην άλλη πλευρά, στην άλλη εστία του Τζολάκη. Με τον Γκάμα. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει άμυνα από τον Ραντζέλοβιτς. Βαλμπουενά, ωραία τρίπλα στον Μαντσίνη, αλλά είναι κακή η πάσα του. Σάκιτς. Στο Γκάμα είναι λίγο δυνατή η πάσα του. Θα προλάβει ο Γκάμα με τον συμπατριώτη του εκεί τον Σεμέδο. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά μόνο αυτό κατάφερε να κάνει, όχι να τροφοδοτήσει κάποιο συμπαίκτη του. Βρουσάη, ο Σάσα, από τις κόντρες επωφελείται ο Τιάγκο Σίλβα που θα πάρει φάουλα από τον Μαντσίνη. Για να την προσπάθεια αντεπίθεσης που προσπάθησε να ο Ολυμπιακός, ανέκοψε ο Μαντσίνη. Ο Ντρέγκερ τώρα από τα δεξιά. Μπαλμπουενά. Κάνει κίνηση ο Ραντζέλοβιτς. Εκεί θέλει να στείλει την μπάλα. Πολύ δυνατή αυτή η μεταβίβαση του Μπαλμπουενά. Η μπάλα πηγαίνει εύκολα για τους παίκτες του Άρη εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 33. Με τον Κουέστα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάει ο Τζέγκο δίπλα του και θα πάρει την μπάλα. Σάσα. Μεναλουάν. Τζέγκο. Δελιζήσεις. Γκάμα. Λιστράει ο Γκάμα και χάνει την μπάλα. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Τρέγκερ από τα δεξιά. Κεφαλιά του Βρουσάη. Ο Σάσα διώχνει. Ο Μάνος με το Σεμέδο. Σεμέδο βάλει την κεφαλιά, θα βάλει μια κόντρα ο Μάνος, η μπάλα θα φτάσει και πάλι στον Σεμέδο. Τα δεξιά Ολυμπιακός με τον Ραντζέλοβιτς. Και πίσω πάλι στο Σεμέδο. Αυτός αλλάζει για τον Εμβιλά. Βρουσάη, Ρέαμτσουκ, τον κόβει ο Σούντγκρεν σε πλάγιο. Εκτελεί ο Ρέαμτσουκ γρήγορα ο Βαλμπουενά. Με τον Μαντσίνη. Χωρίς φάουλ. Απομακρύνει, όχι μακριά όμως, ο Μαντσίνη. Ο Δελιζήσης με τον Κάιπερς. Ντρέγκερ. Κάνει τη μέση του ο Δελιζήσης, είναι πεσμένος στο χόρτο. Ο Ντρέγκερ σε ντράρι. Κεφαλιά του Βρουσάη έξω. Στο 35. Με τον Δελιζήση εξουδετερωμένο. Να πονάει, είναι ένα ακόμη πεσμένο στο χόρτο. Από την εναέρια μονομαχία που είχε με τον
Κάιπερς και μάλιστα καλεί το ιατρικό του, δείχνει να πονάει αρκετά στη μέση ο αρχηγός του Άρη. Έχουμε μια διακοπή στο Κλεάνθης Βικελίδης, ένα δεκάλεπτο πριν την συμπλήρωση των πρώτων 45. Το 10ο λεπτό ο Άρης προηγείται, θυμίζω, με 1-0 του Ολυμπιακού με τον γκολ του Δημήτρη Μάνου. Μπαίνει τώρα το ιατρικό team του Άρη, ευκαιρία για τους παίκτες να δροσιστούν και λίγο να πάρουν κάποιες εντολές, κάποιες οδηγίες. Δίνουν τώρα οι δύο προπονητές, φωνάζει τον μικρό τον Σουρλί και του λέει κάποια πράγματα, πολύ λογικό. Καλή παρουσία έχει πάντως ο μικρός, Καλός είναι, ναι. Εντάξει, είναι πρώτη φορά βασικός. Εντάξει, τηρουμένο των αναλογιών που λένε εδώ και οι γραμμή Zooming, ναι. Ναι. Άμα δεν παίξουν και σε τέτοια παιχνίδια που ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα απολύτως άγχος, που εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Ο Ρόους βλέπω ότι κάνει εντατική προθέρμανση. Δεν μπορέσει να συνεχίσει. Από εδώ το έχει, από εκεί το έχει, θα μπει ο Ρόους, έτσι. Από εδώ πάλι θα μπει, ναι. Γιατί γλιτώσει πάλι. Γιατί είναι πεσμένος ακόμη. Πάντως, ο Δελιζήσης. Να πω κάτι, αν ο Δελιζήσης δεν σηκώνεται με τη μία, είναι σοβαρά τα πράγματα. Φοβάμαι. Ναι, γιατί γενικά ο Δελιζήσης είναι σκληρό καρύ. Αυτό λέω. Είναι γερός καρύ. Αυτό λέω. Μπαίνει και το αμαξίδιο. Για να δούμε. Πρέπει να πέσει λίγο άτσαλα ο αρχηγός του Άρη στο χορτάρι. Γι' αυτό και έχει ξεκινήσει η εντατική προθέρμανση ο Γάλλος. Στην περίπτωση που δεν τα καταφέρει ο Δελιζήσης. Και θα χρειαστεί να γίνει μια αναγκαστική αλλαγή πριν βγει το πρώτο ημίχρονο για τον γηπεδούχο Άρη. Ο Μάντζιος παρακολουθεί έτσι με αγωνία. Με το φορείο θα περάσει έξω και το ειδικό αμαξίδιο Δελιζήσης. Για να δούμε. Για τον αρχηγό του Άρη που ετοιμάζεται να ανανεώσει, να επεκτείνει μάλλον, να το πω πιο σωστά, το συμβολαιό του με τον Άρη. Για ένα ακόμη χρόνο. Προσωρινά με 10 ο Άρης. Δείχνει να πονάει πάντως από τα κοντινά που βλέπουμε, ναι, εδώ από την κάμερα. Πιθανότητα. Εντάξει, παιδιά, για να βγει ο Δελιζήσης με φορείο τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Να ευχηθούμε να είναι καλά το παιδί. Ο Δέλη της καρδιάς μας, ναι, έτσι. Ναι. Από τότε που έπαιζε στον Απόλλωνα, πρέπει να πω. Πόσα χρόνια είναι εσύ, Άλεξ, τώρα στον Άρη ο Δελιζήσης? Είναι του 4. Μια τετραετία, μπράβο, ναι. Είναι μια τετραετία σίγουρα. 4, ναι. Ήρθε στη Β' Εθνική, θυμίζω. Ναι, ναι. Επιλογή του Παύλου Μυροφορίδη. Τότε. Που τον ήξερε ουσιαστικά. Ναι, και τον δικαίωσε με την επιλογή του να τον φέρει εδώ. Παρότι πάντοτε ξεκινούσε ουσιαστικά ως τρίτο στόπερ, κατάφερε να... Αλλαγή, λέει το ιατρικό team. Ωραία, Μτσουκ θα κάνει μια σέντρα. Έχει βγει με δύναμη πάνω του Μπεναλουάν και θα κάνει ένα δυνατό μαρκάρισμα πάνω στο Ρέαντσου και θα πάρει και την πρώτη κίτρινη κάρτα ο Γιώχαν Μπεναλουάν. Ήταν δυνατό πάνω στη σέντρα. Φάνηκε άσχημο στο ναι. Την πρώτη. Και υπερβολικό, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν κρίνονται τα πάντα. Δεν είναι τελικό στο 90. Πολύ παράξενο μαρκάρισμα. Τα έδωσε όλα. Για τον Μπεναλουάν φοράει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού πλέον. Ο Λίντσε Ρος δεν αντιγλιτός, θα μπει και πάλι στο μάτς για να βγει ο Δελιζήσης και ας ελπίσουμε ότι δεν είναι και κάτι σοβαρό για τον αρχηγό του Άρη και πάει κατευθείαν να κάνει και την άμυνα στην στημένη μπάλα των παικτών του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά από τα αριστερά αλλά πάντα με εκτελεστή τον Ματία Βαλμπουενά στο 39. Μπεναλουάν θα διώξει σε κόρνερ από την άλλη πλευρά, δεξιά θα πάει τώρα ο Βαλμπουενά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Δελιζήσης είναι ακόμη εκεί στο φορείο και δέχεται τις περιποίησεις του ιατρικού team και πιάνει και το πρόσωπό του έτσι περίλυπος. Το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, στο πρώτο δοκάρι από τον Ρατζέλοβιτς, διώχνει η άμυνα του Άρη. Τώρα ο Τιάγο Σίλβα. Και πάει αριστερό στόπερ τώρα ο Μπεναλουάν και δεξί στόπερ ο Ρόους. Θα ρίξει από τα δεξιά ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Βαλμπουενά. Νέα σέντρα, πάρα πολύ δυνατή. Για την ποιότητα του Βαλμπουενά ήταν τραγική αυτή η σέντρα.
Στο 40 λεπτό έχουμε φτάσει. Θα έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις, γιατί έχουμε τον δραματισμό του Δελιζήσι, τη φάση του γκολ. Ο Ρόζο, ο οποίος συνεχίζει να κάνει κάποιες διατάσεις. Πετάει την μπάλα τώρα για τον Μάνο. Ωραία κεφαλιά του Μάνο για τον Μαντσίνη. Αν προλάβει τον Εμβιλά, ο Άρης μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Αλλά δεν έχει πολλές επιλογές. Ωραία για τον Μπερτόλιο. Ήταν ωραία με τη μία ο Μαντσίνη για τον συμπατριώτη του, αλλά λίγο πιο δυνατή η πάσα. Ο Σάσα, Μπερτόλιο, Γκάμα. Ωραίες οι συνεργασίες των παικτών του Άρη. Ο Μπερτόλιο προσπαθεί να πατήσει την μπάλα και να μπει μέσα στην περιοχή. Πάλι με κινηματογραφική ταχύτητα άλλαξαν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Τα χάλασε τελευταία στιγμή ο Μπερτόλιο, τη στιγμή που έπρεπε να εκτελέσει δηλαδή. Τον έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Κάιπερς, Βαλμπουενά, ανοίγει δεξιά για τον Ραντζέλοβιτς. Ο Ντρέγκερ, ο Ντρέγκερ για τον Εμβιλά. Πολύ ψηλά η κεντρική αμυντική του Ολυμπιακού, καθώς ο Άρης έχει μείνει αρκετά πίσω τώρα. Ο Σεμέδο με τον Πορτογάλο να ψάχνει μια επιλογή. Ο Σουρλής. Βρουσάει. Πάλι ο Σουρλής. Στον Σεμέδο και πάλι. Εμβιλά. Ο Τιάγο Σίλβα. Ανεβάζει τον Ρέαμτσουκ από τα αριστερά. Αυτός θα κάνει μια σέντρα, η μπάλα θα περάσει. Μπεναλουάν, ο Σάκητς ήρθε την μπάλα να έρχεται ξαφνικά πάνω του, χτύπησε στο στήθος του. Τώρα θα την απομακρύνει και πάλι με το κεφάλι. Σίλβα για Βαλμπουενά. Κλείνονται από δύο παίκτες του Άρη. Μπερτόλιο, φάουλ του Βαλμπουενά πάνω στον Αργεντινό. Στο 42. Εδώ και αρκετά λεπτά δεν έχουμε φάσεις. Στο μάτι έχει πέσει αρκετά ο ρυθμός. Είχαμε ένα πολύ καλό 20 λεπτό, 25 λεπτό. Από εκεί και έπειτα ηρέμησαν κάπως τα πράγματα. Γιατί οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με ένα φρενήρι ρυθμό το μάτς. Τώρα κάνει λάθος πάσα ο Σάκητς. Αλλά έρχεται ο Σάσα να διορθώσει το λάθος του συμπαίκτη του. Ο Μπεναλουάν στο Τζέγκο. Ο Τζέγκο στο Σάσα. Αυτός τον αρχηγό, τον Μπεναλουάν. Είναι έτσι λίγο περίεργο που το περιβραχιόν δεν τον πήρε ο Γκάμα, να σας πω την αλήθεια, μετά την αποχώρηση του Δελιζήσι, αλλά οκ. Okay. Κουέστα. Με πάσα στον Σούντγκρα. Δεν ξέρω αν το έχει ξαναπάρει και ποτέ ο Μπεναλουάν. Ναι, εννοώ, νομίζω έτσι. Πρώτη φορά είναι. Ναι. Κανονικά ο Γκάμα θα πρέπει να το πάρει. Αυτός που είναι εδώ στο χορτάρι, μετά το Δελιζήσι, είναι ο πιο παλιός. Ναι. Και ο πιο έμπειρος, εντάξει, με διαφορά. Δεν είναι αυτές τις περιπτώσεις του Μπεναλουάν που πας εύκολα να του πεις «Καρφέρτο». Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά είναι και ένας πανέξυπνος άνθρωπος, γιατί δηλαδή, το κάνω μια συνέντευξη πρόσφατα, έχει δύο δικά του applications ήδη, δουλεύει και ο την επόμενη Λουάν. Μέρα. Βέβαια, βέβαια. Αυτά είναι. Ναι. Ξέρουμε τι τύπου application. Το ένα είναι translate application, ναι. Και το άλλο, τώρα θα σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά είναι δύο πολύ ενδιαφέροντα. Μπορεί να κάτι για την αμνησία, λέξη. Αν κρίνω το τελευταίο μαρκάρισμα, είναι για ιατρικά προϊόντα. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Πάντως ένα παιδί πολύ έτσι κατασταλαγμένο, κοιτάει ήδη την επόμενη μέρα, συνεργάζεται ήδη με εταιρείες ρούχων, λανσάρει ρούχα. Γενικά είναι... δεν ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο, να σας πω. Να, αυτό. Αυτούς τους τύπους πρέπει να τους αποβάλει το άθλημα εδώ πέρα. Έτσι. Δεν κάνουν για να δεν κάνουν. Οι κατηρτισμένοι και οι μορφωμένοι δεν κάνουν εδώ πέρα. Ναι, όντως. Θα σας πω και πώς λέγεται το application. Α, μπράβο. Αυτό θα πει ολοκληρωμένη ενημέρωση. Αυτό θα μου το κατέβασε ο ίδιος στο κινητό, παιδιά, την ώρα που του έκανα τη συνέντευξη. Και επιθετικό marketing, έτσι. Με τη μία. Σλατ. Πατήστε να δείτε. Σλατ. Σλατ. Στον ενικό φοβήθηκα ότι θα πρόκειται για άλλη εφαρμογή. Δεν θα έπρεπε να τη μεταφέρουμε. Φάουλ για τον Άρη στο χώρο του κέντρου με τον Λούκας Σάσα. Στο 44. Ο Σούντγκρεν πάνω από την μπάλα. Ο Σουηδός από διοπομπαίος τράγος, βασικός και αντικατάστατος. Ωραία η πάσα του Σάσα. Ο Γκάμα Σάιτ σηκώνεται σημαία από τον βοηθό των Μπιτών. Δεν ήταν στις επιλογές του Ένινγκ.
του κυπελούχου στην Ουγγαρία με την Ούντερπεστ Ένινγκ, παρεμπιπτόντως. Αυτό πάλι πώς το σχολιάζεις τώρα? Εγώ το αφήνω σχολείο. Δεξιά η σέντρα, ο Ρόουζ διώχνει με το κεφάλι. Ο Βαλμπουενά πάει να κάνει τρίπλα ο Ρατζέλοβιτς στον Τζέγκο, που είναι πολύ καλός αμυντικός, δεν του βγαίνει. Μπερτόλιο με τον Βαλμπουενά, προσπάθει την μπάλα χωρίς φάουλ. Και τώρα ο Άρης προσπαθεί να φύγει στην κόντρα, αλλά είναι στα όρια του offside ο Μάνος, γι' αυτό δεν του κάνει την πάσα ο Μπερτόλιο. 5 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος. Φάουλ του Μπερτόγλιο στον Τιάγο Σίλβα που του πήρε το διάδρομο. Έξυπνα εκεί. Πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. 1-0. Φάουλ που κάνει ο Σάκητς στον Βαλμπουενά. Κνευρίζεται ο Γάλλος, πάει και τι λέει στον Αυστριακό, παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Περισσότερο κνευρισμένος για το προηγούμενο φάουλ που δεν δόθηκε ο Γάλλος, και γι' αυτό μιλάει τώρα στον Ισραηλινό. Πηγαίνει ο Μπεναλουάν. Α, του λέει να κατεβάσει την εφαρμογή. Ναι. Σε μέδο στον Τιάγο Σίλβα. Τώρα ο Σουρλής. Ο Βρουσάη ήταν στο συγγνώμη. Τώρα ήταν ο Σουρλής. Ο Βρουσάη και πάλι στη ιδιωνική διακοψιά. Ο Σουρλής. Ο Ρέαπτσουκ. Ο Άρης και πάλι μαζεμένος πίσω. Μβιλά. Αλλάζει μια τριαντάρα παλιά για τον Ρατζέλοβιτς. Πολύ ωραία ο Ρατζέλοβιτς. Κατεβάζει με το κεφάλι μέσα στην περιοχή. Ο νεαρός θέλει να γυρίσει. Σκάβει την μπάλα για τον Κάιπερ. Σκόβει ο Σάσα. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα εκεί τώρα του Σίλβα πάνω στο κεφάλι του Μπερτόγλιο. Φάουλ για τον Άρη. Που είναι πεσμένο στο χόρτο ο Μπερτόγλιο. Ο Άρης όπως έχει ήδη μια απώλεια από το πρώτο ημίχρονο, τον Γιώργο Δελιζήση, με πρόβλημα στη μέση από μια πτώση του, μια άσχημη πτώση στο χορτάρι. Τώρα είναι πεσμένος ο Μπερτόγλιο. Είμαστε στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρονού. Ο Άρης προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Δημήτρη Μάνου, για το οποίο χρειάστηκε μια τρίλεπτη τιμιγορία από το VAR. Ο Ολυμπιακός έχει δύο δοκάρια με πιο χαρακτηριστική ευκαιρία αυτή του 19ου λεπτού και το δοκάρι του Κάιπερς, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Κουέστα και πλάσαρε. Ήταν άτυχος όμως, βαρισώθηκε από το δοκάρι. Ο Ολυμπιακός έχει και ένα δοκάρι ακόμη με τον Τρέγκερ στο δεύτερο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία έχει ο Άρης και στο αμέσως επόμενο, στο 8ο λεπτό με τον Μαντσίνη. Αυτά είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ένα πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό, ένα μέτριο δεύτερο 25 λεπτό. Και το πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά με τον Σάκητς. Κόβει ο Ντρέγκερ κεφαλιά του Σάκητς και πάλι ο Ντρέγκερ αφήνει την μπάλα για να εκτελέσει ο ίδιος το πλάγιο που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Το μακριά για τον Τζολάκη. Τώρα δυσκολεύεται λίγο, όπως με τα πόδια, ο Ντρέγκερ, ο Σεμέδο είναι αυτός που θα διώξει. Μπεναλουάν πήγε και πάλι με πολύ δύναμη πάνω στον Κάιπερς. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Μπενουάλ, όπως έχει και την μοναδική κίτρινη κάρτα της αναμέτρησης. Ο Εμβιλά. Κάνει κίνηση ο Βρουσάη, ο Βαλμπουενά, ο Ρέαμπτσουκ. Τώρα ο Βρουσάη έξω την περιοχή. Τιάγο Σίλβα, Ντρέγκερ, σέντρα του Μοχάμεντ Ντρέγκερ. Πολύ κακή και αυτή. Πολύ μακριά από την εστία του Κουέστα. Ο Ισπανός παίρνει μια δεύτερη μπάλα για να τη στήσει, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, καθώς πάμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Θεσσαλονίκη. Στο μάτς που ανοίγει την 7η αγωνιστική των play-off. Πάρει μια κεφαλιά τώρα ο Σουρλής, ο Εμβιλά, Μπερτόγλιο. Δυνατή η κόντρα του στον Τιάγο Σίλβα, φάουλ. Κοντά ο Ισραηλινός.
που δεικνύει την παράβαση. Σηκώνεται ο Τιάγο Σίλβα. Ο Ινδυλά στο φάουλ. Στον Σεμέδο. Όπου να είναι θα ακουστεί το σφύριγμα από τον Ράιν Σράιμπερ. Για το πρώτο μήνυμα κοιτάει το ρολόι του Ισραηλινός ρέφερι. Σίλβα. Ραντζέλοβιτς. Περτόλιο σε πλάγιο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί ποτέ καθώς σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο ο Ισραηλινός. 1-0 ο Άρης από νωρίς, το 10ο λεπτό, με τον γκολ του Δημήτρη Μάνου. Προηγείται με 1-0 του Ολυμπιακού. Μικρόφωνο, παιδιά, σε εσά. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και για σήμερα. Βάσκος Sports λοιπόν, άλλη μία νέα ζωντανή μετάδοση είναι σήμερα εδώ μαζί σας. Άρης εναντίον Ολυμπιακός λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου ο Άρης
θέλει με μια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια, στην κατάκτηση μάλλον της δεύτερης θέσης. Κάντε όλη μια εγγραφή, ένα like και ένα subscribe μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
στον Εμβιλά. Ο Σεμέδο. Ο Τιάγο Σίλβα κάθετα για τον Βαλμπουενά, είναι δυνατή η πάσα του. Πρώτος ο Μπεναλουάν γυρίζει στον Κουέστα. Αυτός με τα πόδια σημαδεύει τον Μαντσίνη. Πολύ δυνατή αυτή η μπάλα. Ο Εμβιλά ελέγχει. Πίσω στον Τζολάκη. Σεμέδο. Πιέζει ο Μάνος. Και το αποσπά την μπάλα. Πήγε χαλαρά εκεί ο Σεμέδο. Μπερτόγλιο, ωραία η τρίπλα. Κρατάει την μπάλα ο Αργεντινός που είναι καλός χειριστής της μπάλας. Που μακριά θα επιχειρήσει ένα σούτ. Βρίσκει εστία, αλλά ήταν πολύ αδύναμο για να απειλήσει τον Τζολάκη που μαζεύει εύκολα την μπάλα προ τελική του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μπερτόλιο. Με αυτό το σούτ από μακριά του Αργεντινού στο 47. Ο Ρέαμτσουκ. Ο Βαλμπουενά βρουσάει και πάλι Βαλμπουενά από τα αριστερά αυτή τη φορά. Ο Βαλμπουενά για τον Ραντζέλοβιτς κόβει με το κεφάλι ο Σάκιτς. Μπερτόλιο, οι κόντρες, Βρουσάη, Ρατζέλοβιτς, Σίλβα. Κάθετα πήγε να παίξει ο Βρουσάη με τιμή για τον Βαλμπουενά, κόβει ο Σάσα. Δεν επιδίωξε γρήγορη πάσα στο Μάνο καθώς ήταν και πάλι στα όρια του offside. Πάει σε πιο σετ επίθεση ο Άρης με τον Τζέγκο, με τον Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν στον Ρόουζ, από εκεί στον Κουέστα. Ο Μπεναλουάν στον Κουέστα και πάλι. Κουέστα σημαδεύει τον Μάνο με τον Σεμέδο. Η μπάλα περνάει και από τους δύο. Θα βγει στον Τζολάκη. Αυτός με τα πόδια δίνοντας ύψος στην μπάλα. Μπεναλουάν κατεβάζει ωραία και ψύχρεμα. Δίνει στο Σάκιτς. Κάνει κίνηση ο Μπερτόλιο. Πλάγιο από την παρέμβαση του Ντρέγκερ. Από τα αριστερά για τον Άρη με τον Μάνουελ Σάκιτς. Γκάμα με δύο παίκτες του Ολυμπιακού, κρατάει ο Πορτογάλος, παλεύει εκεί με τον Τρέγκερ, παραχωρεί ο Γερμανός με καταγωγή από την Τινησία το πλάγιο. Ο Γκάμα, αφήνει ο Σάκιτς την εκτέλεση του Γκάμα. Μάνος, κακό κοντρόλ, διώχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, Τζέγκο με το κεφάλι, φάουλ που κάνει ο Ραντζέλοβιτς στον Γκάμα και είναι μια ευκαιρία για τους παίκτες του Άρη να φέρουν την μπάλα προς την περιοχή από τα αριστερά με αυτή την στημένη μπάλα που έχουν κερδίσει στο 49. Αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού είναι ο Μπουχαλάκης, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Χασάν, έχουν ξεκινήσει ήδη η προθέρμανση. Γκάμα δεν περνάει η πάσα του στο Μαντσίνη, θα πάρει και πάλι την μπάλα από τον Μπερτόλιο. Ραντζέλοβιτς θα τη χάσει από τον Μπερτόλιο. Τιάγο Σίλβα, πλάγιο ο Μαντσίνη που πιάνει και το πόδι του. Περίμενε λέει ο Ισραηλινός τον Ντρέγκερ γιατί ο Μαντσίνη δείχνει να πονάει στο αριστερό του πόδι. Σηκώνεται, εντάξει, όλα οκ. Την άλλη πλευρά Ματίγια Σάντε Σίλβα και Ιωάννου έχει στείλει για προθέρμανση ο Μάντζιος. Κάιπερς, ο Διοσάσα, έξυπνα. Μπερτόλιο, δίχως φάουλ, το αποσπά την μπάλα ο Βρουσάη και το Ολυμπιακός με τον Βαλμπουενά. Ανεβάζει τον Ρέαμτσουκ από τα αριστερά, γυρίσει ο Σούντγκρεν, του κλείνει το διάδρομο και έρχεται έξυπνα και ο Μαντσίνη και το αποσπά την μπάλα και την αφήνει στον Σούντγκρεν. Μαντσίνη, Σούντγκρεν. Στην κίνηση του Μάνου, Σεμέδο πρώτος, τον πιέζει ο Μάνος. Ντρέγκερ και πάλι στο Σεμέδο που φεύγει ωραία τον Σάσα. Ο Σεμέδο Βρουσάη, Σεμέδο και ανέβει πολύ ψηλά τώρα ο Σεμέδο, του βάζει ωραία το τάκλιν και τώρα υπάρχει κενό εκεί στο κέντρο της άμυνας, η πάσα στον Μάνο. Ο Μάνος θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά και να αποφύγει τον Σουρλί, δεν τα καταφέρνει. Ωραία εδώ η αμυντική προσπάθεια του νεαρού. Η λάθος πάσα από τον Εμβιλά όμως, ο Μαντσίνη. Και πάλι το δεύτερο μήχρονο ξεκινάει από το πρώτο με την μπάλα πάνω κάτω. Ο Γκάμα
τρίπλα στον Τρέγκερ, κάθεται στον Μάνο, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, αλλά υπάρχει ούτως ή άλλως υπόδειξη και πάλι από τον βοηθό, τον δεύτερο αυτή την φορά, τον κύριο Σιμών. Γρήγορα ο Ολυμπιακός παίζει από τα δεξιά με τον Ραντζέλοβιτς, πάει πάνω το Σάκιτς, τον αποφεύγει πολύ ωραία ο Ραντζέλοβιτς, έρχεται ο Σάσα, τον αποφεύγει και αυτόν ο Ραντζέλοβιτς, βάζει στοπ ο Μπεναλουάν. Σάκιτς, Γκάμα, ξανά Σάκιτς, πετάει για τον Μάνο, μαρκάρισμα δυνατό για κάρτα που θα βγει από το τσεπάκι του ρέφερι στον Ραντζέλοβιτς, πρώτη για παίκτη του Ολυμπιακού. Πεσμένος ακόμη στο χώρο το Σάκιτς, ο Στριακός δείχνει να πονάει, παλιαγέρη κλωτσιά από τον Ραντζέλοβιτς, προσπαθεί του να πασάρει στον Μάνο. Σηκώνονται σιγά σιγά για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ στο 52. Ο Γκάμα με κοντινή πάσα στον Σάκιτς. Μπεναλουάν. Καθιά παλιά για τον Μαντσίνη, είναι καλή. Κόβει ο Ρέαμτσουκ. Βρουσάει στον Ρέαμτσουκ. Αποφεύγει τον Μαντσίνη. Κάνει την κούρσα, ζητάει μπαλά ο Βρουσάη, δεν του τη δίνει. Τώρα την παίρνει ο Βρουσάη. Μπαλά έξω από την περιοχή, στο Σίλβα. Ο Ρόζ βγαίνει πάνω του Σίλβα κάθετα. Ο Ραντζέλοβιτς αποφεύγει τον Κουέστα. Η μπάλα κοντράει στα πόδια του Ισπανού. Γυρίζει ο Κάιπερς με ανάποδο ψαλίδι και έρχεται ο Μπεναλουάν εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής να παραχωρήσει το κόρνερ. Ευκαιρία με τον Ραντζέλοβιτς, σώζει ο Κουέστα στο 52. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλησίασε στην ισοφάριση, ο Κουέστα με τα πόδια. Και στη συνέχεια στο γύρισμα του Κάιπερς ο Μπεναλουάν. Σε κόρνερ σε αυτή την φάση, την πρώτη καλή φάση του δευτέρου ημιχρόνου που ανήκει στον Ολυμπιακό. Πλάγιο τώρα για τους ερυθρόλευκους. Νέο πλάγιο που παραχωρεί ο Μαντσίνη και πάλι από τα αριστερά με τον Ρέαμτσουκ. Με τον Μολδαβό πηγαίνει κοντά του ο Βαλμπουενά. Κάιπερς, Σίλβα, φάουλ κάνει ο Γκάμα και πάλι ευκαιρία για να φέρουν την μπάλα προς την περιοχή από τα πόδια του Βαλμπουενά οι φιλοξενούμενοι. Πολλά φάουλ περιμετρικά της περιοχής έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, μόνιμος εκτελεστής ο Βαλμπουενά. Με πολλά φάλτσα διώχνει ο Τζέγκο. Ο Σίλβα θα κάνει ένα σουτ πάρα πολύ κακό με εξωτερικά πολλά φάλτσα με το δεξί, αλλά πέρασε πολύ μακριά από την εστία του Κουέστα που δεν ανησύχησε καθόλου από αυτό το σουτ του Τιάγο Σίλβα. Ολυμπιακός είχε, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, την πρώτη μεγάλη ευκαιρία και στην επανάληψη με τον Ραντζέλοβιτς να του λέει όχι ο Κουέστα που είναι τώρα στο ελεύθερο. Πάλι το Μάνο σημαδεύει. Πέφτει πάνω του με δύναμη ο Σεμέδο και παραχωρεί το πλάγιο. Απ' τα αριστερά με τον Σάκιτς. Πάλι ο Μάνος με τον Σεμέδο. Πολλές μονομαχίες οι δυο τους. Σεμέδο ελέγχει. Γυρίζει στον Εμβιλά. Αυτός για τον Βρουσάη, η κόντρα του Τζέγκο. Μπαλά φτάνει στον Εμβιλά. Ο Εμβιλά κουβαλάει την μπαλά. Ανοίγει αριστερά στον Ρέαμτσουκ. Σουρλής. Με τον Σάσα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από την παρέμβαση του Βραζιλιάνου. Παρότι ζήτησε το πλάγιο υπέρ του ο Βραζιλιάνος, ο Ισραηλινός λέει Ολυμπιακός, ο Ρέαμτσουκ με τον Σουρλί κοντά του και τον Βρουσάη επιλέγει τελικά τον Κάιπερς. Βαλμπουενά κρατάει την μπάλα ανάμεσα τρεις παίκτες του Άρη. Σίλβα πίσω στο Σεμέδο. Ντρέγκερ. Μπερδεύεται λίγο ο Ντρέγκερ, δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Γκάμα. Και καθώς μπερδεύτηκε ο Ντρέγκερ. Εμβιλά.
Τιάγο Σίλβα. Ο Ντρέγκερ στο Σεμέδο. Και πάλι ο Άρης Ντρέγκερ, Εμβιλά, ο Κάιπερς έχει χώρο, πήγε να παίξει κάθετα για το Ρατζέλοβιτς, έκοψε τελευταία στιγμή ο Μπεναλουάν, αλλά η πάσα του δεν είναι καλή, ούτε για Μάνο ούτε για Μπερτόλιο, όσο και αν προσπάθησε εκεί να κυνηγήσει την μπάλα ο Μάνος. Πάντως ήταν καθοριστική η παρέμβαση του Μπεναλουάν. Αλλάζει ο Σεμέδο για τον Ρέαμτσουκ. Ωραία κατεβάζει ο Μολδαβός. Βρουσάει με τον Σούντγκρεν. Σουρλής, Εμβιλά. Στο 57 όπου ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Φεύγει το κοντρόλ από τον Βαλμπουένα. Σάσα. Χάνει από τον Βρουσάη. Μπερτόλιο. Φάουλ που κάνει όχι ο Μπερτόλιο. Κάνει ο Σάσα στο ξεκίνημα της φάσης. Καθώς έχασε την μπάλα και έκανε φάουλ στη συνέχεια. Με τον Εμβιλά έτοιμο να το εκτελέσει. Τιάγο Σίλβα. Λάθος. Σάκητς. Γκάμα. Ωραία για τον Μπερτόλιο. Βγαίνει ο Σεμέδο όμως γρήγορα. Εμβιλά. Σουρλής, Σεμέδο. Νεβαίνει πολύ ψηλά και πάλι ο Πορτογάλος. Τιάγο Σίλβα. Κόβει ο Μαντσίνη. Αφήνει στον Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν στον Μάνο. Ο Μάνο στο Σάσα. Και τώρα ο Μαντσίνη στον Τζέγκο. Ο Τζέγκο στον Σάκητς. Μπεναλουάν, Τζέγκο. Γκάμα. Πίσω στον Κουέστα. Πιέζει ο Κάιπερς. Ο Κουέστα με τα πόδια για τον Μπερτόλιο. Ωραία η πάσα του. Και ο Μαντσίνη να επωφεληθεί. Τελευταία στιγμή ο Εμβιλά. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Άρη για σκόπιμη, για θελημένη επιστροφή του Εμβιλά. Όχι λέει με χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών του ο ρέφερι. Το μάτι συνεχίζεται. BWin Sport FM. Συνεχίζουμε με πλάγιο για τον, για τον Άρη. Τζέγκο. Βγαίνει ο Εμβιλά πρώτου Μάνου, παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο για τον Άρη και πάλι από τα αριστερά. Γκάμα. Ωραία η τρίπλα πάνω στον Τρέγκερ, η σέντρα μετά αριστερό, διώχνει ο Εμβιλά. Ωραία η ενέργεια του Πορτογάλου. Ο μάκρης μπάλας από το Σουρλή. Μπεναλουάν, ωραία στον Γκάμα. Φάουλ του Σουρλή πάνω στον Πορτογάλο. Ήρεμα λέει στον νεαρό ο Ισραηλινός. Έχουμε μπει στο 60 λεπτό. Συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα την μία ώρα παιχνιδιού στη Θεσσαλονίκη. Πάντα από το 10ο λεπτό και τον γκολ του Μάνου, Άρης προηγείται με 1-0 του Ολυμπιακού. Και το φάουλ σε καλό σημείο για μια σέντρα προς την περιοχή από τα πόδια του Γκάμα. Φεύγει ο Μπερτόλιο και πάλι αφήνει την εκτέλεση στον Πορτογάλο. Μπεναλουάν κεφαλιά, η μπάλα έξω, τον ξέχασαν εκεί. Αλλά όχι, υπάρχει υπόδειξη για offside, ήταν ως μη γενόμενη η φάση. Πάντως κινήθηκε ωραία προς το πρώτο δοκάρι ο Μπεναλουάν, αλλά επαναλαμβάνω δεν ισχύει τίποτα από αυτά που είδαμε. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Εμβιλά, Τιάγο Σίλβα, με το Σάσα, κλέβει ο Βραζιλιάνος αλλά με φάουλ.
Μαντσίνη. Η πάσα για τον Μάνο Κόβιο Εμβιλά. Ρέαμπτσουκ. Βαλμπουενά, λάθος. Κόβιο Μπερτόλιο, αλλά δεν συνεννοείται καλά με τον Τζέγκο. Στον άξονα ο Βαλμπουενά κάνει κίνηση. Ο Ρατζέλοβιτς μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά, σουτάρει έξω. Κακό τελείωμα εδώ από τον Λάζα Ρατζέλοβιτς. Έπαιξε γρήγορα από το κλέψιμο στο χώρο του κέντρου Ολυμπιακός. Πάσαρε ο Βαλμπουενά στο Ρατζέλοβιτς, αλλά ήταν κακό το τελείωμα του Σέρβου. Δεν κινδύνεψε εδώ. Τελική πάντως για τον Ολυμπιακό στο 61. Με τον Ρατζέλοβιτς που είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Ολυμπιακού. Είχε και την ευκαιρία στο 52. Για να δούμε σε λίγο ποιες ήταν οι επιλογές από τον πάγκο για τους δύο προπονητές. Μπουχαλάκης, Φορτούνης και Χασάν, θυμίζω, από πλευράς Ολυμπιακού. Ματία Σίλβα. Οι δύο και ο Ιωάννου. Τρίτος που προθεσμένονται. Ο Ντρέγκερ στο πλάγιο. Κάιπερς. Μπεναλουάν. Πλάγιο. Από τον Γιώχαν Μπεναλουάν που επιστρέφει δύο και κάτι μήνες στο βασικό σχήμα. Μετά από ένα τραυματισμό που τον κράτησε αρκετό καιρό έξω. Ο Σίλβα στον Βρουσάη. Στριφογυρίζει ο Βρουσάη, ο Ρέαμπτσουκ, ο Σίλβα σηκώνει την μπάλα για τον Βρουσάη. Πάει εκεί και ο Ρόους βάζει το σώμα του, η μπάλα έχει περάσει. Την γραμμή είναι πλάγιο για τον Άρη. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, γι' αυτό κρατάει ψηλά την πίεση του Ολυμπιακός. Με τον Σούντγκρεν, ο Σάντε Σίλβα και ο Χαβιέ Ματίγια έρχονται. Δεν μπορεί ο Ρόζ. Τι έπαθε. Πάει και αυτός. Σταύρο. Λοιπόν, για να δω, κάτσε. Εντάξει, εντάξει. Μια χαρά. Πήρε και το φιλικό χτύπημα στην πλάτη από το συμπέχτη. Ο Ρόζ. Ναι. Αν είναι πρόβλημα αυτό, γιατί δεν υπάρχει άλλος κεντρικός αμυντικός στο μπάγκο. Κάτσε να δούμε τώρα, γιατί εγώ είδα το άλλο replay. Τώρα να δούμε. Και εντάξει, το βλέπω λέω, καλύτερα έτσι, από τη τηλεόραση. Mm-hmm. Ενώ δεν δείχνει να έχει φοβερούς πόνους. Δείχνει ότι θέλει να βγει προς τα έξω και να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Για να δω. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι να το πατάει. Γιατί ξέρεις, μπορεί να μην έχει πολύ έντονους πόνους, αλλά να μην είσαι θέση να αγωνιστείς. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο απόλυτα. Ναι. Mm-hmm. Πάντως, δεν ξέρω, έχεις monitor. Όχι. Τα κοντινό που κάνει στο πρόσωπό του, ναι, ναι, δεν τον δείχνει να πονάει. Δείχνει μια ανησυχία, ξέρεις, λίγο. Πόδι, πάντως, ναι, δείχνει μια ανησυχία στο πάτημα, αλλά δεν τον δείχνει να σφαδάζει από τους πόνους. Δηλαδή, οι εκφράσεις του προσώπου του δεν βγάζουν πόνο. Πώς να το πω. Έχει πάει ο γιατρός του Άρη εκεί. Πάντως, για λίγο παίζει με 10 ο Άρης. Σέντρα. Σάκητς. Μπαλά έξω από την περιοχή. Ντρέγκερ, ο Σούντγκρεν, έρχεται ο Τζέγκο και βάζει τελευταία στιγμή το πόδι του πρώτου Κάιπερς και παραχωρεί το πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο 64. Από τα αριστερά ο Ολυμπιακός, η σέντρα του Ρέαμπτσουκ. Μπερτόλιο μια κεφαλιά, ο Μάνος, ο Σουρλής με κεφαλιά προς τα πίσω στο Σεμέδο, αυτός για τον Εμβιλά. Ο Ρώσος θα πατήσει το πόδι του να το τσεκάρει, να δει αν μπορεί να συνεχίσει, λογικά θα ξαναμπεί στο μάτς, περιμένει το OK από το ρέφερι. Ρατζέλοβιτς, σούτα από το Σίλβα έξω. Επιστρέφει ο Γάλλος. Έντεκα με έντεκα και πάλι. Το ρωτούν από τον πάγκο, συνεργάτης του Άκη Μάτζη, ο Γιώργος Χωριανόπουλος, αν υπάρχει θέμα, γιατί προγραμματίζουν δύο αλλαγές. Για να ξέρουν ποιους θα αντικαταστήσουν. Ο Κουέστα, κεφαλιά προς τα πίσω του Σουρλή, σε ένα χώρο που ο Ντρέγκερ ελέγχει και αφήνει με το κεφάλι στο Τζολάκι. Ο 18χρονος Χανιώτης με τα χέρια στον Σεμέδο και από εκεί στον Ντρέγκερ. Πάλι ο Σεμέδο, η Άγο Σίλβα που φτιάχνει όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού μαζί με τον Βαλμπουενά, είναι οι δύο κινητήριοι μοχλοί
Εμβιλά πίσω στον Σίλβα. Σεμέδο. Κουβαλάει την μπάλα ο Πορτογάλος. Κάνει μια πάσα στον Βρουσάη. Κάθετα για τον Ρατζέλοβιτς, κόβει ο Σάκητς. Ο Άρης έχει ψωχωρήσει αρκετά και έχει δώσει πολύ χώρο στον Ολυμπιακό. Εμβιλά η σέντρα. Ο Γκάμα με τον Ντρέγκερ. Από τις κόντρες ο Σάκητς. Ο Μπερτόλιο. Πρώτος ο Σουρλής με πείσμα. Σεμέδο. Γκάμα. Πρώτου Μάνου. Ο Σίλβα σε πλάγιο. Στο 67 έχουμε φτάσει. Ο Ματίγια και ο Σίλβα παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τον συνεργάτη του Άκη Μάτζη, τον κύριο τον Χωριανόπουλο, για να περάσουν σε λίγο στο παιχνίδι. Ο Κουέστα με τα πόδια ψάχνει τον Μαντσίνη. Κατεβάζει με δυσκολία ο Μαντσίνη, έρχεται το αποσπά την μπάλα ο Βρουσάη και γυρίζει προς τα πίσω στον Εμβιλά. Αυτός τον Τζολάκη. Ο Τζολάκη στο Σεμέδο. Θα μπει και ο Χασάν και ο Φορτούνης. Δύο μάλλες μέσα και από τον Ολυμπιακό σε λίγο. Και από τους δύο προπονητές οι πρώτες κινήσεις. Ο Άρης είχε μια αναγκαστική αλλαγή από το 38 το ρόλο στη θέση του τραυματία Δελιζήση. Σεμέδο υπό την πίεση του Μπερτόγλιο πίσω στον Τζολάκη. Εμβιλά. Βαλμπουενά. Κάνει κίνηση από τα αριστερά ο Ρέαμτσουκ. Θα πάρει την μπάλα, είναι δυνατή πάσα του Γάλλου. Από τις κόντρες νικητής βγαίνει ο Σούντγκρεν. Τώρα η ώρα των αλλαγών. Ο Χασάν στη θέση του Ρατζέλοβιτς, του Βρουσάης, του συγγνώμη. Στο 68. Και ο Φορτούνης είναι η επόμενη κίνηση από τον Μάρτινς. Να δούμε. Νομίζω Βαλμπουενά θα βγει. Μπαίνει ο Φορτούνης και βγαίνει και ο Βαλμπουενά. Αλλάζουν και το περιβραχιόνιο. Ο ένας το δίνει στον άλλον. Και τώρα οι δύο αλλαγές του Άρη. Ο Ματίγια, να δούμε ποιον θα αποσύρει. Θα αποσύρει τον Μάνο τελικά και θα παίξει με τρία χαφ. Ο Μάντζιος. Καθώς ο Μάνος έσαι για θέμα στους Κυλιακούς. Έκανε μόλις μια μισή προπόνηση. Δεν αντέχει άλλο. Η δουλειά του την έκανε. Πάντως έχει βάλει τον γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες. Περνάει εκτός για να μπει ο Χαβιέ Ματίγια στο μάτς. Και ο επόμενος που θα αποχωρήσει για να μπει ο Σάντε Σίλβα στο μάτς είναι ο Μπερτόγλιο. Πορτογάλος μέσα, Αργεντίνος έξω. Ένα πιο γρήγορο για να παίξει στο ανοιχτό γήπεδο βάζει ο προπονητής του Άρη. Ένας από τους παίκτες που έχουν πάρει πάρα πολλά παιχνίδια στη σεζόν, ο Μπερτόγλιο, και τα καταπονημένος. Περνάει εκτός για να μπει ο δανεικός από την West Ham, Σάντε Σίλβα. Ο Σούντγκρεν στο πλάγιο από τα δεξιά. Ο Σίλβα που πάει δεξιά. Εκτός αν επέλεξε το Σίλβα για την κορυφή και το Μαντσίνη. Δεν θα δούμε τώρα στην εξέλιξη ο Μάντζιος. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Εμβιλά. Σεμέδο. Ο Ντρέγκερ. Κόβει ο Γκάμα, φάουλ του Σάσα. Μπροστά εκεί στο μπάγκο του Άρη το φάουλ αυτό. Του Βραζιλιάνου πάνω στο Μοχάμεντ Ντρέγκερ. Ο Ματίγια πάει δίπλα στο Τζέγκο και πιο μπροστά ο Σάσα. Οι τρεις χαφ του Άρη. Ο Μαντσίνη δεξιά παραμένει και πάει ο Σίλβα στην κορυφή αντί του Μάνου με τον Γκάμα αριστερά. Αυτή είναι η διάταξη πλέον του Άρη μετά τις αλλαγές.
Ο Φορτούνης παίζει μπροστά από τον Σίλβα και τον Σουρλή. Και ο Χασάν δίπλα στον Κάιπερς. Κάιπερς στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Σίλβα και πάλι στον Χασάν, πολύ μακριά από την περιοχή. Ανοίγει δεξιά για τον Ντρέγκερ. Φορτούνης. Φορτούνης τον πιέζει ο Σάκητς. Γυρίζει προς τα πίσω ο Σίλβα. Είναι πολύ γρήγορος. Παίρνει την μπάλα από το Σεμέδο. Έχει μπροστά του τον Εμβιλά. Θα πάει μόνος του ή θα περιμένει κάποιο στήριγμα. Περιμένει τον Μαντσίνη. Κρατά την μπάλα. Ανοίγει στον Σάσα. Ο Σάσα μπαίνει από τα αριστερά στην περιοχή. Ψάχνει το δεξί. Μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Λούκα Σάσα στο 71. Ο Άρης εδώ αγγίζει το 2-0. Ωραία ψύχρεμα. Έκανε την προσποίηση. Έκανε το σουτ με το δεξί, μπάλα ξαναείχλυψε κιόλα στο αριστερό δοκάρι. Ευκαιρία μεγάλη για τον Άρη στο 71. Ο Εμβιλά. Τώρα ο Άρης θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Σίλβα, σε που κλέψει μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τιάγο Σίλβα στον Ραντζέλοβιτς. Κλέβει ο Σάκητς. Αυτό που σας έλεγα. Τώρα ο Σάκητς βγαίνει πολύ γρήγορα από τα αριστερά. Ο Σάσα δεν είναι καλή η πάσα του Σάκητς. Δεν μπορεί να κυνηγήσει ο Σάσα. Είναι κατάκοπος. Εμβιλά. Τιάγο Σίλβα. Ανοίγει δεξιά στο Χασάν και πάλι πριν μια άγρια ομορφιά το μάτς. Πάνω κάτω ο Χασάν. Η σέντρα του Φορτούνη. Κατεβάζει ο Κάιπερς. Μπεναλουάν στην επικίνδυνη σέντρα, αλλά υπάρχει offside. Ήταν το γύρισμα του Κάιπερς. Υπάρχει υπόδειξη για offside από τον βοηθό. Τώρα ο Κουέστα θα κάνει την επαναφορά. 2 τους συμπαίκτες του. Ψάχνει το Σίλβα. Σουρλής, μια κεφαλιά, μια δεύτερη ο Ρόουζ. Σίλβα κατεβάζει, προσπάθησε τουλάχιστον να κατεβάσει, δεν τα κατάφερε. Ο Σουρλής δεν μπορεί να κάνει καλή πάσα στον Ρέαμτσουκ. Δεν την συγκρατεί αυτό στην μπάλα, πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Στο 74 είμαστε. Και ο Μάντζιος κοιτάει το ρολόι του. Σούντγκρεν για το Σίλβα. Πήγε να κάνει μια πολύ εντυπωσιακή τρίπλα πάνω στον Εμβιλάδε του βγαίνει. Με χαρισματικός αν μη τι άλλο ο Σίλβα. Φάουλ του Κάιπερς στον Ρος που έβαλε χαμηλά το κεφάλι του για να διώξει. Φάουλ καθαρό για τον Άρη. Πήγε να βγάλει ένα highlight ο Σάντε Σίλβα. Ματίγια, Τζέγκο. Κόβει ο Κάιπερς καθώς καθυστέρησε ο Αυστραλός. Φορτούνης με τη μία για τον Κάιπερς. Πάει πάνω του Ρος, γυρίζει και ο Σούντγκρεν. Τον κλείνουνε και τον αναγκάζουν να γυρίσει πιο πίσω στο Σίλβα. Ρέαμτσουκ. Είναι πεσμένος παίκτης του Άρη στο χορτάρι. Δεν ο Μαντσίνη. Όχι, δεν ο Μαντσίνη. Αναγκάζεται να κάνει φάουλ τώρα ο Μαντσίνη στο Σουρλί για να σταματήσει το μάτς. Καθώς είναι πεσμένος παίκτης του Άρη στο χορτάρι. B-Wins. Θα συνεχίσουμε εφόσον έχουμε δράση σε λίγο, καθώς ο Τζέγκο είχε Τζέγκο είναι ακόμη πεσμένος στο χορτάρι. Πάει ο Τζουλάκης να τον σηκώσει.
Τώρα εκτελείται το φάουλ. Κεφαλιά του Σεμέδο. Κόβουν οι παίκτες του Άρη και τώρα ο Γκάμα από τα αριστερά. Γκάμα κερδίζει έξυπνα ένα πλάγιο. Κοντζή κλειστή εκεί πάνω στη γραμμή από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Την έστειλε πάνω στον, σε έναν από τους δύο. Το Ρατζέλοβιτς και κέρδισε το πλάγιο. Μπουχαλάκης και Λαραμπή οι επόμενες κινήσεις από τον Μάρτης. Γρήγορες οι αλλαγές μέσα σε λίγα λεπτά από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Κάιπρης για να μπει ο Ελαραμπή. Στο 76 η αλλαγή αυτή. Ο Ελαραμπή μέσα, ο Κάιπρης έξω. Και ο Μπουχαλάκης στη θέση του Σουρλή. Νεαρός ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του στο βασικό σχήμα. Παίρνει τις αγκαλιές, την αγκαλιά την πατρική του Μαρτίνς. Ο Μπουχαλάκης που σημάδεψε δύο φετινά μάτς των δύο ομάδων και αυτό φοβερό στο κύπελο φυσικά με το κλέψιμο. Και ότι και ο Ντρέγκερ βγαίνει για να μπει ο Πιτσιρικάς, ο Καλογερόπουλος. Να λοιπόν που θα κάνει τον ντεμπούτο του, μεγάλη στιγμή για τον 17χρονο, στη θέση του Ντρέγκερ. Τζέκο δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχει πρόβλημα, πονάει, κουτσένει πηγαίνοντας προς τον πάγκο. Θα δούμε αν πρέπει να γίνει η αλλαγή σε λίγο. Πάντως ο Ολυμπιακός έκανε τρεις μαζεμένες. Τώρα ο Σάσα δεν πάει πέρα στην πάσα του, ο Φορτούνης κλέβει. Μπουχαλάκης ανοίγει αριστερά στον Ρέαμτσουκ. Ο Ολυμπιακός έχει ρίξει όλα τα βαριά χαρτιά στο χόρτο. Και Χασάν και Λαραμπή και Φορτούνης. Μπάλα προς τα πίσω στον Μπουχαλάκη. Όλα αυτά έξω από την περιοχή. Ο Μπουχαλάκης, ο Ρέαμτσουκ προς τα το Μαντσίνι. Η σέντρα, η κόντρα. Μαζεύει ο Κουέστα πριν η μπάλα περάσει την γραμμή. Πήρε ύψος η μπάλα, τη μάζεψε, την πρόλαβε ο Κουέστα. Ο Ματέο και ο Ιωάννου οι επόμενες δύο κινήσεις από τον προπονητή του Άρη. Πρέπει να τριάδα πλέον στα στόπερ, Εμβιλά, Σεμέδο και Καλογερόπουλος, με Ρέαμτσουκ και Ρατζέλοβιτς αριστερά και δεξιά. 3-4-3 για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Εμβιλά τον κυνηγάει ο Σίλβα. Ο Εμβιλά γυρίζει ψύχρεμα στο Τζολάκι. Ρατζέλοβιτς, Φορτούνης, Σάκητς, Ματίγια. Πρώτη μια κλωτσιά από τον Φορτούνη. Φάουλ για τον Άρη και τώρα ευκαιρία για τις δύο αλλαγές. Ο Ματέο θα πάρει τη θέση του Τζέγκο που δεν μπορεί να συνεχίσει. Στο 79. Και ο Ιωάννου μετά από πάρα πολύ καιρό, πριν έκανα τρίμηνο σχεδόν, που θα τον ξαναδούμε στο χορτάρι, ο Μαντσίνι θα περάσει εκτός. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα αλλάξει ο προπονητής του Άρη. Ο Μαντσίνι σιγά σιγά περνάει εκτός για να μπει ο Κύπριος, ο Νικόλας ο Ιωάννου. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Παραμένει αυτό το 1-0 με τον γκολ του Μάνου. Μαντσίνι κάνει και πάλι μια πολύ καλή εμφάνιση. Πολλά τρεξίματα, πολλές βοήθειες και στο ανασταλτικό κομμάτι. Περνάει εκτός μέσα ο Ιωάννου. Με ένα Λουάν για τον Γκάμα. Κατεβάζει ο Πορτογάλος, τους μπρόχνει ο Ρατζέλοβιτς. Πολύ ωραία η κίνηση του Πορτογάλου που κερδίζει και το πλάγιο. Με την εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση ο Μπρούνο Γκάμα. Ο Σάκητς πάει στο αχάφ για να γίνει ο τρίτος χαφ μαζί με τον Ματίγια και τον Σάσα. Ο Νικόλας Ιωάννου φυσικά στο αριστερό άκρο που θα εκτελέσει και το πλάγιο τώρα. Γκάμα. Νέο πλάγιο από τον Καλογερόπουλο. Ο Ιωάννου και πάλι στο πλάγιο. Γκάμα. Είναι κόρνερ για τον Άρη από την παρέμβαση του νεαρού του 17χρονου του Καλογερόπουλου.
θα πάει ο Γκάμα να το εκτελέσει στο 81. Πάει ο Ρόουζ, πάει και ο Ιωάννου που είναι ψηλό κορμί, μένει πίσω μόνο ο Μπεναλουάν για αυτή την, αυτό το κόρνερ του Άρη από τα αριστερά. Γκάμα στο πρώτο δοκάρι χαμηλά, άσχημα εκτελεσμένο. Ο Σάκητς, Φορτούνης, τον κλείνουν δύο παίκτες του Άρη. Ο Σάκητς θα βάλει μια κόντρα στον Ρατζέλοβιτς παραχωρώντας ένα πλάγιο. Καλογερόπουλος του Σίλβα. Ιωάννου, πρώτου Φορτούνη. Μπάλα προς τα πίσω, την προλαβαίνει ο Σεμέδο. Εμβιλά. Φορτούνης. Τιάγο Σίλβα, ανοίγεται δεξιά ο Ρατζέλοβιτς, αυτός θα πάρει την μπάλα. Κάνει τη σέντρα, η μπάλα χτυπάει στην πλάτη. Χασάν στο Φορτούνη, το τελείωμα 1-1, ο Ολυμπιακός στο 82. Ωραία συνεργασία του Χασάν με το Φορτούνη. Φορτούνης τρύπησε εκεί την άμυνα του Άρη και με ωραίο αριστερό πλασέ στο 82 κάνει το 1-1. Πολύ ωραία συνεργασία, γρήγορη αναλλαγή της μπάλας. Ο Χασάν σε Φορτούνη και ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει στο 82 το παιχνίδι με ωραία συνεργασία των δύο ποδοσφαιριστών. Κοιμήθηκε εκεί το κέντρο της άμυνας του Άρη και από κοντά ο Φορτούνης πλάσαρε κάνοντας το 1-1. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό τις αλλαγές, δύο από τις αλλαγές να συνεργάζονται για να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα στο 82. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Το τελευταίο κομμάτι, θα να πω, του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς πλέον είμαστε στο 1-1, στο 83. Βάρθει υποχρεωμένος να ψάξει ένα δεύτερο γκολ. Με τον Ολυμπιακό να έχει ισοφαρίσει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα με τον Κώστα Φορτούνη. Μπεναλουάν. Μια κεφαλιά του Σούντιν για τον Ματέο. Που τα δεξιά ο Ματέο. Πατάει για το Σούντγκρεν, η σέντρα. Κακή, καθώς δεν υπήρχε κάποιος ποδοσφαιριστής του Άρη. Βγήκε ο Τζολάκης και μάζεψε. Φορτούνης. Ανοίγει πάρα πολύ ωραία αριστερά για τον Ρέαμτσουκ. Έχει χώρο, έχει ανοίξει το παιχνίδι και πάλι. Η σέντρα του Ρέαμτσουκ. Κόβει ο Ιωάννου, ο Εμβιλά, ο Χασάν, το Σούτ. Κουέστα πέφτει και μαζεύει. Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Παιχνίδι του Άρη φαίνονται κατάκοποι. Πολλούς ανοιχτούς χώρους βρίσκει ο Ολυμπιακός και ο Χασάν το τελείωμα μπλοκάρει ο Κουέστα. Ιωάννου, πλάγιο είναι για τον Άρη. Τα λέει εκεί και με τον Μάντζι ο Φορτούνης. Φάουλ του Χασάν στον Σάσα. Ο Ματίγια. Ρόουζ. Τον Ματίγια. Ο Ματίγια στον Σάσα. Ο Σάσα στον Ιωάννου. Ιωάννου στο Σίλβα από τα αριστερά. Έχει έρθει τώρα ο Πορτογάλος. Με τον νεαρό τον Καλογερόπουλο κρατάει την μπάλα και κερδίζει ένα πλάγιο. Το εκτελεί ο ίδιος γρήγορα για τον Ιωάννου. Σάσα και πάλι ο Σίλβα. Υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό. Είναι offside ο Σίλβα. Στο 85. Ρατζέλοβιτς. Στον Καλογερόπουλο. Σεμέδο. Σεμέδο στον Τζολάκη. Ο Τζολάκης αριστερά στον Εμβιλά. Είναι ο αριστερός το πέρα από τους τρεις. Του Ολυμπιακού. Ο Εμβιλά. Ο Μπουχαλάκης. Λαραμπή μπερδεύεται με το Σίλβα, έρχεται το Σάσα κλεβεί και δίνει στον Γκάμα. Ο Γκάμα πετάει μπροστά για το Σίλβα, αυτός προσπαθεί αλλά προλαβαίνει ο Τζολάκης. Πολύ έγκαιρη εδώ η έξοδος του νεαρού. Κινήθηκε ταχύτατα και βγήκε από την εστία του και έσωσε τον κίνδυνο ο Τζολάκης. Ο Ματέο
για τον Ματίγια. Ο Ματίγια στον Σούντγκρεν, αυτός στον Σάκιτς. Πήγε να παίξει κάθετα για τον Σίλβα, κακή πάσα. Μπουχαλάκης στο Σεμέδο. Τελευταίο πεντάλεπτο στις καθυστερήσεις, Θεσσαλονίκη 1-1. Μετά την ισοφάριση του Φορτούνη πριν από λίγο στο 82. Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι είχε, ήταν η ομάδα που είχε τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο και βρίσκει τον γκολ της ισοφάρισης από τη συνεργασία του Χασάν και του Φορτούνη. Τώρα ο Φορτούνης έχει πάλι χώρο στον άξονα και ανοίγει πολύ ωραία αριστερά για τον Ελαραμπή. Ο Ελαραμπή της προσποίησης, Μπουχαλάκης με τον Ματέο να τον πιέζει, κλείνεται, δίνει στο Φορτούνη. Ο Φορτούνης στον Καλογερόπουλο. Ο Καλογερόπουλος στον Σεμέδο. Σεμέδο στον Εμβιλά. Φορτούνης. Ο Σάσα πήγε να κλέψει. Η κόντρα, η μπάλα στον Εμβιλά. Ο Φορτούνης στον Μπουχαλάκη. Ο Χασάν πήγε να παίξει με το τακούνι για τον Αλαραμπή. Μπάλα έφτασε στον Κουέστα. Με τα χέρια παίζει για τον Σούντγκρεν. Από τα δεξιά για τον Άρη. Τώρα είναι ο Άρης αυτός που βιάζεται φυσικά. Σούντγκρεν τρέχει το γήπεδο. Ο Ματέο. Ο Σάσα κρατάει την κατοχή για τον Άρη. Ματίγια στον Σάσα. Πάλι ο Ματίγια στον άξονα. Γκάμα, Ματίγια. Ματέο. Σάκιτς. Γκάμα το τακουνάκι, ο Ματέο, η τρίπλα, πέφτει κάτω πέναλτι, το ρίχνει ο Τιάγο Σίλβα, ωραία η ενέργεια του Ματέο Γκαρσία στο 88, ο Τιάγο Σίλβα πέφτει στα πόδια του Ματέο και έχουμε πέναλτι και ο Άρης έχει τη χρυσή ευκαιρία σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του μάτς στο 88 να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Ήταν ωραία η προσποίηση, η τρίπλα του Ματέο. Έπεσε στα πόδια του Σίλβα και ο Γκάμα απέναντι από τον Τζολάκη. Για να δούμε, δεν ξέρω αν έχεις δει, Σταύρο. Υπάρχει επαφή. Υπάρχει, μάλιστα. Χαμηλά κάτω στο δεξί πόδι του παίκτη του Ολυμπιακού βρίσκεται τον παίκτη του Άρη. Ο Μπρούνο Γκάμα, λοιπόν, έτοιμος απέναντι από τον Τζολάκη. Πορτογάλος παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Έξω, out. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Ο Μπρούνο Γκάμα στέλνει το πέναλτι έξω. Πολύ άσχημη εκτέλεση σε ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και ένα πολύ κρίσιμο πέναλτι γενικά στη σεζόν για τον Άρη. Το χάνει ο Γκάμα. Φοβερή εξέλιξη στο μάτς, τώρα στο φινάλε, στο 89. Στο 82 ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός, στο 88 κερδίζει πέναλτι ο Άρης. Το εκτελεί πάρα πολύ άσχημα ο Γκάμα και σπαταλάει μια τεράστια ευκαιρία. Ματίγια. Ναι, ο Γκάμα, ο οποίος είναι βέβαια και ο εκτελεστής, θυμίζω, τον πέναλτι για τον Άρη. Με τον Σάσα. Στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Ωραίο το τακουνάκι, ο Σάσα. Τρέχει το γήπεδο Σάσα, ανοίγει στο Γκάμα. Στο δοκάρι, φοβερή ευκαιρία. Ο Γκάμα πάει να γίνει ο μοιραίος παίκτης για τον Άρη. Στο 90. Στο δοκάρι και έξω. Νέα ευκαιρία για τον Άρη. Φοβερή εξέλιξη πραγματικά τώρα στο φινάλε. Με τον Άρη να ψάχνει απεγνωσμένα το δεύτερο γκολ. Μέσα σε ένα λεπτό χαμένο πέναλτι από τον Γκάμα και δοκάρι από τον ίδιο παίκτη. Φορτούνης. Καλογερόπουλος, Φορτούνης. 3 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος. Αυτά είναι που έχει στη διάθεση του Άρης. Να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός φυσικά, ο οποίος έχει την μπάλα με τον Φορτούνη από τα δεξιά. Η σέντρα. Κόβει ο Μπεναλουάν. Ματέο μαζεύει. Ψάχνει κάποια στηρίγματα, δίνει στο Σίλβα. Ο Σίλβα στον Ματέο.
Ο Ιωάννου είναι μόνος και παίρνει την μπάλα αριστερά. Ο Ιωάννου στο Σίλβα με τον νεαρό τον Καλογερόπουλο. Ο Ιωάννου μες στην περιοχή. Πήγε να βγάλει την πάσα για τον Ματία, κόβει ο Μπουχαλάκης. Μπουχαλάκης στον Ρέαμτσουκ. Εμβιλά. Τώρα πάει ο Ματέο πάνω του να τον πιέσει. Ο Σεμέδο πίσω στον τερματοφύλακά του, παίρνει την μπάλα ξανά ο Πορτογάλος. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η αγωνία στο κατακόρυφο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Φορτούνης, ο Σίλβα, πολύ δυνατή η μεταβίβασή του, βγαίνει, μαζεύει την μπάλα ο Κουέστα και δίνει με τα χέρια γρήγορα για τον Μπεναλουάν. Μπεναλουάν ξανά για τον Κουέστα. Ο Ρος τρέχει τώρα, πετάει μπροστά για τον Σίλβα. Φορτούνης περνάει την μπάλα από τον Ιωάννου. Τον κυνηγάει ο Σάκητς. Ραντζέλοβιτς. Η σέντρα, αλλά περνάει από τον Χασάν, φτάνει στον Ρέαπτσουκ. Η σέντρα του Μολδαβού, κόβει ο Ιωάννου. Ο Ματέο με το κεφάλι, ο Σεμέδο. Ραντζέλοβιτς. Φορτούνης. Φάουλ του Ματέο. Πάνω στον Φορτούνη. Κερδίζει τα δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός, καθώς είμαστε πια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φορτούνης θα το εκτελέσει, ο παίκτης που το κέρδισε σε μια από τις τελευταίες στιγμές στο μάτς. Είναι ένα εκτελεσμένο κεφαλιά. Ναι, νομίζω από το κεφάλι του Σίλβα, του Σάκητς, ναι, είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στην άλλη πλευρά, από τα αριστερά. Με τον Φορτούνη να πηγαίνει σιγά σιγά να το εκτελέσει. Δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Προφανώς θα είναι η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Με τον Φορτούνη να πηγαίνει να το εκτελέσει. Φοβερή εξέλιξη στο τελευταίο δεκάλεπτο. Απίστευτες συγκινήσεις. Μας επιφύλαξε το μάτς με τον Ολυμπιακό να σοφαρίζει το 82. Και ο Άρης μέσα σε δύο λεπτά να χάνει και πέναλτι και τεράστια ευκαιρία με τον ίδιο παίκτη τον Γκάμα. Ο Γκάμα αποφεύγει τον Ραντζέλοβιτς, ο Σίλβα, ο Γκάμα, ανοίγει το Ματέο, για να δούμε αν ο Άρης έχει μια τελευταία ευκαιρία. Δεν μπορεί να κρατήσει την κατοχή της μπάλας και να κρατήσει και όρθιος ο Ματέο για να φύγει απέναντι τον Ζολάκη. Ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα στην Θεσσαλονίκη. 1-1 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα στην Θεσσαλονίκη, Άρης εναντίον Ολυμπιακός λοιπόν. Ο Άρης έχασε ένα πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο, το οποίο μπορούσε να πάρει από τα χέρια του Ολυμπιακού. Εάν ο Γκάμα, ο Μπρούνο Γκάμα ευστοχούσε στο πέναλτι που κέρδισε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, πραγματικά πέταξε την μπάλα στη σκουπίδια εντελώς. Πάμε να κάνουμε όλη μια εγγραφή στο κανάλι, ένα subscribe και ένα like για όλα τα παιχνίδια. Έρχεται σε πολύ λίγο, σε περίπου 20 λεπτά, το match του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την στήριξη. Κάντε μια εγγραφή, ένα subscribe και ένα like. Είναι δωρεάν, με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε το κανάλι. 1-1 λοιπόν, ο Άρης έχασε ένα τρίποντο το οποίο ίσως στο τέλος μπορεί να του στοιχήσει. Μπορεί να το στοιχήσει και τη δεύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Έχουμε το βράδυ το πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι στις 9.30 ώρα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ καλύτερα στο Ολυμπιακό στάδιο, 9.30, όπου και εκεί θα έχουμε εννοείται live περιγραφή του αγώνα. Σε ένα μάτς το οποίο θα κρίνει πάρα πολλά. Αρχικά θα κρίνει την τύχη της ένωσης για το αν τελικά η ΑΕΚ θα είναι η ομάδα η οποία θα συνεχίσει στα play-off με την τέταρτη θέση και θα κλειδώσει την τέταρτη θέση αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη κρίνονται πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ, γιατί τώρα έχει μια τρομερά μεγάλη πιθανότητα, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να κλειδώσει και αυτό στη δεύτερη θέση.
από τη στιγμή που ο Άρης έκανε αυτή την γκέλα, έχασε αυτό το παιχνίδι, έχασε τη νίκη μάλλον αυτού του παιχνιδιού μέσα από τα χέρια του. Πάμε να κάνουμε όλη μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like και ένα subscribe, παιδιά, όσοι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στις 7.30 ώρα ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης και εκεί θα δούμε ένα πολύ καλό ποιοτικά μάτς, θεωρώ, λόγω του ότι ο Αστέρας Τρίπολης σίγουρα δεν έχει κανένα βαθμολογικό κίνητρο, αλλά παίζει πάρα πολύ ανοιχτά και βάζει δύσκολα στις μεγάλες ομάδες. Αυτό το έχουμε δει απέναντι και στον Άρη που είχαν φέρει ισοπαλία, απέναντι όμως και στον ΠΑΟΚ που και εκεί έφερε ισοπαλία. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα η οποία φέτος θέλει οπωσδήποτε να πάει στην Ευρώπη μετά από μια καλή σεζόν, από τη στιγμή που ο Λάζλο Μπόλωνη ανέλαβε την ηγεσία του Παναθηναϊκού και έγινε ο προπονητής του. Αλλά αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα θέλει και τα αποτελέσματα της ΑΕΚ. Σίγουρα υπάρχει και το ντέρμπι Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα, 7.30 ώρα το απόγευμα. Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός σήμερα, για να αποκτήσει ας πούμε ένα μεγαλύτερο κίνητρο για την Ευρώπη, αυτό που πρέπει να κάνει είναι ξεκάθαρα να κερδίσει αρχικά τον Αστέρα Τρίπολης, να πάρει το τρίποντο, αλλά ταυτόχρονα να θέλει και μία ας πούμε ένα κακό αποτέλεσμα, ίσως μία ήττα από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, από την ΑΕΚ περισσότερο. Άιντε, είπε ομάδα Άρη, έμαθα κάτι. Τι έμαθες ρε Nick Hacker 2008. Ο Άρης, να πούμε ότι σχετικά στο παιχνίδι αυτό ήταν πολύ καλύτερος. Μπορούμε να τα δούμε και από τα στατιστικά αυτό. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει την κατοχή, όπως γίνεται σε πολλά τέτοια παιχνίδια, 63-37. Παρόλα αυτά, ο Άρης έκανε τις καλύτερες επιθέσεις που θα μπορούσε να σκοράρει. Ο Ολυμπιακός είχε τον Τζολάκη αυτή τη φορά στο τέρμα, όπου έκανε ένα καλό παιχνίδι ο Τζολάκης και ιδίως στα τελευταία λεπτά ήταν αρκετά καλός. Βέβαια δεν έπιασε το πέναλτι, το έστειλε out το Μπρούνο Γκάμα, αλλά και πάλι. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά του 1-1. Η κατοχή λοιπόν 55-45 για τον Άρη, 6-7 τα συνολικά σουτ, 4 στο στόχο για τον Άρη, 3 για τον Ολυμπιακό. 3 corner για τον Άρη, 4 για τον Ολυμπιακό, 5-1 τα offsides, 20-16 τα fouls. 3 επεμβάσεις αναγκάστηκε να κάνει ο Τζολάκης, ο 18χρονος, και μία επέμβαση ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Κουέστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στη βαθμολογική κατάταξη, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση με 83 βαθμούς, ο ήδη πρωταθλητής, πάρα πολύ εύκολα. Να δούμε πόσο θα φτάσει, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το σερί. Ο Άρης δεύτερος με 59, ο ΠΑΟΚ τρίτος με 58, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος και έχει ελπίδα. Έχει ακόμα ελπίδα για να πάρει τη δεύτερη θέση, έτσι, και να μην μείνει στην τρίτη θέση. ΑΕΚ 55, που θέλει το τρίποντο απέναντι στον ΠΑΟΚ για να τον ισοφαρίσει. Παναθηναϊκός 51 και Αστέρας Τρίπολης 45. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει έστω ένα χ, θα ισοφαρίσει τον Άρη, έτσι, αλλά θα μείνει λογικά τρίτος. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, θα πάει στη δεύτερη θέση. Και η ΑΕΚ μπορεί από τον Παναθηναϊκό να απειληθεί. Τώρα, εάν η ΑΕΚ πάρει μια ισοπαλία, πάει στους 56. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, πάει στους 54. Και αν κερδίσει και την ΑΕΚ μετά, πάει στους 57. Επομένως, κλέβει μέσα εισαγωγικά το εισιτήριο από την ΑΕΚ. Άρα, η ΑΕΚ, ακόμα και με ισοπαλία, δεν είναι σίγουρη η τέταρτη θέση, έτσι. Ο Μουρίνιο πήγε στη Ρώμα. Ισχύει, παιδιά. Ο Μουρίνιο πήγε στη Ρώμα. Εγώ πάντως πιστεύω αρχίζει ο Ολυμπιακός στη νίκη από το 11. Και μετά ο Άρης έκανε μόνο μία επικίνδυνη επίθεση και κατοχή ήταν 37-63. Ισχύει.
Εντάξει, okay, απλά και ο Ολυμπιακός δεν έκανε πάρα πολλές φάσεις όπως κάνει στα άλλα παιχνίδια, 100%. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ακόμα και με ισοπαλία πάει στους 56 και ο Παναθηναϊκός θα πάει 54 και 3 άμα κερδίσει την ΑΕΚ μετά στο γήπεδο του, 57. Άρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, μέχρι το τέλος των play-off. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε να δούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και είχαμε και τα παιχνίδια για την Super League 2 σήμερα. Πολύ μεγάλη νίκη από τα Χανιά που κέρδισαν τον Ιωνικό. Η Ξάνθη κέρδισε και αυτή 0-1 το Διαγόρα. Και ο Εργοτέλης πήρε με ένα πέναλτι του Μανουσάκη στο 73ο λεπτό ένα εξαιρετικό διπλό απέναντι στο Λεβαδιακό. Και αυτή τη στιγμή ο Ιωνικός είναι πρώτος με 47. 45 η Ξάνθη, η οποία ξεπέρασε το Λεβαδιακό που έχει 44. 42 ο Εργοτέλης έχει μείνει ακόμα στο παιχνίδι. Τα Χανιά 39 και ο Διαγόρας με 30 βαθμούς. Ακόμα και εκεί είναι όλες οι ομάδες στο παιχνίδι και μέχρι το τέλος έχουμε να δούμε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Και στο ντέρμπι κορυφής της... Στο ντέρμπι κορυφής λοιπόν του γυναικείου πρωταθλήματος, όσο σας ενδιαφέρει, Αγία Παρασκευή εναντίον Οδυσσέας Γλυφάδας 1-1. Η Γλυφάδα στο 73ο λεπτό σκόραρε με πέναλτι για να κάνει το 0-1, αλλά στο 82 η Αγία Παρασκευή ισοφάρισε 1-1. Επομένως και ο Οδυσσέας Γλυφάδας και η Αγία Παρασκευή βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις με 8 βαθμούς, για όσους ενδιαφέρεστε για το γυναικείο. Σήμερα έχει και Champions League, ισχύει, έχει και Champions League, έχει και πρωτάθλημα, έχει τα πάντα. Πάμε όλοι ένα like και ένα subscribe. Έτσι παιδιά, πάμε λίγο όλοι ένα like και ένα subscribe να ανέβουμε όσο περισσότερο γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την στήριξη και αναμένουμε όλοι να κάνετε ένα subscribe και ένα like. Σε περίπου 10 λεπτά θα έχουμε το match του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης. Όπως είπαμε, ένα πάρα πολύ μεγάλο match για το Τριφύλι. Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός φέρει ισοπαλία ή δεν κερδίσει απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, ξέρουμε ήδη τις 4 ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν και οι οποίες θα περάσουν στο Champions League ή στο Europa League ή στο Europa Conference League. Συγκεκριμένα στο Europa Conference League, γιατί ο Ολυμπιακός ξέρουμε ήδη ότι βρίσκεται στο Champions League. Ο Άρης δεν θα βγει Ευρώπη τέλος. Ο Άρης νομίζω ότι θα βγει Ευρώπη. Κοίτα, σίγουρα θα βγει Ευρώπη αυτή τη στιγμή αφού βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Αυτό είναι 100% σίγουρο. Δεν έχει να χάσει κάτι παραπάνω. Απλώς θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια με τις υπόλοιπες ομάδες. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα δούμε ξεκάθαρα τι θα γίνει στη συνέχεια, έτσι. Εννοείται. Απλά ο Άρης, παιδιά, να ξέρετε ότι κατά 90% σίγουρα είναι στο Europa Conference League. Το θέμα είναι αν θα περάσει από προκριματικά ή αν θα μπει αμέσως στο Conference League. Βάσκο Sports, ΠΑΟΚ γυναικείο, νίκησε 0-3 τον Αγροτικό Αστέρας εκτός έδρας που ήταν πρώτος, αλλά τώρα τον πέρασε ο ΠΑΟΚ. Ισχύει αυτό στον άλλον όμιλο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 0-3 τον Αγροτικό Αστέρα, όπως λες, που ήταν πρώτος. Αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ όντως στο γυναικείο, στον πρώτο όμιλο είναι αυτό, γιατί η Αγία Παρασκευή και η Γλυφάδα είναι στο δεύτερο όμιλο, βρίσκεται στην θέση την οποία είπε, στην πρώτη θέση όντως ισχύει. Ισχύει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός παιδιά θα πάρει τον Άσο, εντάξει. Νομίζω ότι επιβάλλεται από ένα σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Άσο, γιατί αλλιώς τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στην συνέχεια. 100%. Αυτά λοιπόν από εμάς εδώ. Άρης εναντίον Ολυμπιακός 1-1 λοιπόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και θα είμαστε μαζί σας σε περίπου 8 λεπτά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης για να κλείσει ωραία η βραδιά το βράδυ με τον ντέρμπι ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή, είναι δωρεάν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη στήριξη. Είναι δωρεάν λοιπόν. Κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα subscribe και σε λίγο θα είμαστε εδώ μαζί σας. Άρης εναντίον Ολυμπιακός λοιπόν 1-1. Κάντε subscribe και like.